Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο Box Out, στο πρώτο, στο παρθενικό Box Out από την τηλεόραση Κρέτα, στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την καινούργια σεζόν, για τη σεζόν 2024-2025, πάντοτε στα καταστήματα Cosmo Sport που εκ προημίου και εξ ορισμού μας προειδεάζουν για ένα ωραίο αθλητικό κουβεντολόγι. Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου του 2024. Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος και απόψε, εδώ στη δική μας σκηνή, θα διασκευάσουμε ένα έργο στο οποίο πρωταγωνίστησε. Το έργο που πρωταγωνίστησε ήταν ο Γίγας της Κυψέλης. Σήμερα εμείς θα ασχοληθούμε, θα παρουσιάσουμε, θα καλωσορίσουμε και θα τιμηθούμε από την παρουσία ενός ανθρώπου που ήταν ο Γίγας της Θεσσαλονίκης, ο Γίγας του Οπόρτο και τώρα μπορεί κάλλιστα να συστήνεται ως ο Γίγας του Ηρακλείου. Ξέχασα επίσης να σας πω ότι το σημερινό Box Out, εκτός από παρθενικό, είναι και αυτοκρατορικό. Το όνομά του ούτως ή άλλως είναι Κολοσσιαίο, στο παρατσούκλι του. Απλώς πήρε μεταγραφή και από το λόφο Παλατίνο της Ρώμης μετακόμισε στα μινωικά ανάκτορα της Κνωσού. Όλα αυτά παραπέμπουν στο τι μπορεί να κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια του Γεντή Κουλέ. Ας μην φλιαρώ άλλο. Γκολ και φύγαμε για συνέντευξη. Όλοι πάνε να πάρουν θέση. Μπροστά το τέρμα του Τσέχ. Χαμηλά πολύ. Γκολ! Γκολ! Τελείωσε το τελικό! Γκολ! Γκολ ο Δέλλας! Γκολ ο Θεός Δέλλας! Ο Κολοσσός! Ο Δέλλας! Ο Δέλλας! Γκολ! 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 Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Η Ελλάδα είναι στο τελικό! Δεν έχει ξαναγίνει! Η Ελλάδα είναι στο τελικό, Θεέ μου! Τη μεγάλη βραδιά! Τη μεγάλη πορεία! Αλήθεια, να τα ακούσει όλη η Ευρώπη, να τα ακούσει όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Είναι γκολ, είναι γκολ. Δεν ξέρω αν έχουν χρόνο για τη σέντρα. Έληξε, έληξε, έληξε. Η Ελλάδα στο τελικό, πιστέψτε το, το βλέπουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με το φυσικό μεταλλικό νερό Ξαρός από τις πηγές του Ψιλορίτη, το καλύτερο νερό του κόσμου. Και έχουμε και έναν άνθρωπο που ούτως ή άλλως έρχεται, όχι από τις πηγές του Ψιλορίτη, από ποιες πηγές έρχεσαι, Τραγιάννα Έδελα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή. Έπρεπε να κάνω και μια βαθιά υπόκληση, αλλά θα χαλάσω το σκηνικό. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που σε βλέπω και από κοντά. Έχω μιλήσει αρκετές φορές. Είσαι ένας άνθρωπος που με το λόγο σου και με τις περιγραφές σου, χωρίς αυτό να σε μεγαλώνει πολύ, έχουμε μεγαλώσει. Και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Και δική μου χαρά, δεν θα χάσουμε το χρόνο μας λέγοντας πόσο χαρά νιώθουμε και οι δύο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θέλω να σε ευχαριστήσω, πέρα από την τιμή την οποία περιποιεί η παρουσία σου, διότι είσαι μέσα στην πρεμούρα από match σε match, αυτά τα back-to-back με τον Πανετολικό. Και θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εάν είναι λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα που δεν είναι ή που δεν θέλουν να παριστάνουν τους Μαϊντάνους και μιλάνε όποτε πρέπει να μιλήσω. Έψαξα να βρω, γκούγκλαρα, συνέντευξη Δέλλας και το μόνο που βρήκα είναι η flash interview μετά τα μάτς. Εντάξει, δεν θα με έλεγα και σε εισαγωγικά δημοσιογραφικό. Προσπαθώ, όχι γιατί για κάποιο λόγο, κάποιο κόμπλεξ ή οτιδήποτε άλλο, να αποφεύγω να μιλάω χωρίς, όταν δεν έχω να πω κάτι. Σωστό. Και ειδικά αποφεύγω να μιλάω για πράγματα ή για το ποδόσφαιρο όταν έχουν παίξει άλλοι. Ήταν κάτι που με ενοχλούσε όταν το κάνουν άλλοι, όταν έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αντιπίεση αρχής που λέμε, ναι. Ειδικά σε παιχνίδια της εθνικής ομάδος που πάντα δέχομαι προσκλήσεις και είτε να παρέμβω τηλεφωνικά ή οτιδήποτε. Το αποφεύγω γιατί δεν μ' αρέσει. Ξέρω ότι και ειδικά συνήθως συμβαίνει αυτό σε παιχνίδια, ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Ξέρω ότι αυτοί που βρίσκονται στην ομάδα, αυτοί πρέπει να πάρουν όλα τα φώτα, αυτοί πρέπει να βγαίνουν και να μιλάνε. Γι' αυτό έτσι αποφεύγω. Περισσότερο θέλω να μιλάω με τη δουλειά μου και όχι με το λόγο. Να ξεδελίξουμε λίγο το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι στη Θεσσαλονίκη. Η μπάλα πώς προέκυψε στη ζωή σου? Υπήρχαν γονίδια, υπήρχαν καταβολές ή έτυχε? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα τον μπόι σου θα προειδέαζε για να παίξει μπάσκετ, ας πούμε. Ναι. Έχω εγώ και την αρρώστια μου στο μπάσκετ. Κοιτάξτε, όντως γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, το μικρό μοναστήρι.
με μια μπάλα με θυμόμουν πάντα. Βέβαια, άλλες εποχές τότε. Ευτυχώς το σπίτι μου ήταν δίπλα στο γήπεδο του χωριού. Αλλά όπου βρίσκαμε ευκαιρία, είτε στο διάλειμμα στο σχολείο, είτε στις σαλάνες που υπήρχαν πάρα πολλές στο χωριό, είτε στο γήπεδο, αυτό που θυμάμαι είναι ότι παίζαμε μόνο ποδόσφαιρο. Η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο λίγο πιο σοβαρά ήρθε από μία έτσι από ένα συσσαγωγικά πρότυπο του Χρήστου Καρκαμάνη. Που είναι Χρήστου είμαστε, Καρκαμάνη. Είμαστε από το ίδιο χωριό. Παίξατε μαζί τον Άρη. Ναι. Παίξατε. Ναι, τον πρόλαβα. Ξεκίνησε στα 11 μου, στην πρώτη γυμνασίου, όταν κάποιος συγχωριανός μου είχε μία γνωριμία με τον προπονητή του Άρη τότε, ο αείμνηστος, ο Κυρφώτης το λέγαμε. Και είπε, έχω ένα παιδάκι, λέει, στο χωριό, θέλεις να τον δεις. Γιατί λέει, είναι πολύ καλός. Λέει να έρθει. Και όντως πήγα στη Θεσσαλονίκη, από το χωριό μου ήταν τότε περίπου μία ώρα με το ΚΤΕΛ. Πήγα, έκανα μία προπόνηση, μου λέει, θες να έρθεις και αύριο. Ξαναπήγα και από τότε, πίστεψέ με, έκανα καθημερινά, επί τρία χρόνια, στο να τελειώσω το γυμνάσιο, κάθε μέρα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη με το λεωφορείο, έκανα προπόνηση και επέστρεφα στο χωριό μου. Παράλληλα με το σχολείο. Αυτό κάπου με κούρασε. Με κούρασε σωματικά πρώτα απ' όλα, γιατί έχω κοιμηθεί άπειρες φορές μέσα στο λεωφορείο. Έχω πάει σε άλλα χωριά, ξαναεπέστρεφα. Εγώ όταν πήγα στο σχολείο κοιμούμουν στη χειρολαβή όρθιος. Εσύ κοιμούσουν τουλάχιστον στα καθίσματα του ΚΤΕΛ. Από την κούραση λοιπόν. Έτσι για αρχή να πούμε ότι η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζω μπάλα. Ακόμα και όταν τα καλοκαίρια που δούλευα με τον πατέρα μου στην οικοδομή, γιατί ο πατέρας μου είναι οικοδόμος, δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Άρα, δηλαδή, κάποιος... Απαντήθηκε η ερώτηση για καταβολές και για γονίδια. Δεν κάποιος γύρω, ο θείος μου έπαιζε ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, εκεί στο χωριό. Δηλαδή δεν πρόλαβες καθόλου να μπει στο τρυπάκι, ξέρεις, θυμάσαι, θα πρόλαβες. Εμείς είμαστε περίπου της ίδιας γενιάς, εντάξει, σου ρίχνω 13 χρόνια στην ηλικία. Που ήταν πολύ δημοφιλές, πολύ συνηθισμένο θέμα στην έκθεση, τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Δεν μπήκες στον πειρασμό να απαντήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή στο τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω από πολύ νωρίς, έλεγες μπαλά. Δεν ήξερα ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και το κυνήγησα μέχρι το τέλος. Παρόλη την κούραση, παρόλη την οικονομική δυσκολία που είχε η οικογένειά μου, γιατί ο πατέρας μου, όπως είπα, ήταν οικοδόμος, η μητέρα μου δούλευε στα χωράφια και πάντα τους ευχαριστώ και θα τους ευχαριστήσω και δημόσια άλλη μια φορά. Μου δώσαν την ευκαιρία εκείνα τα χρόνια άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο ή καμία σχέση, γενικά δεν υπήρχε ούτε σε εισαγωγικά η μόρφωση στο να δείξουν στο παιδί τους έναν δρόμο. Τώρα από ένστικτο το κάνανε, από αυτό που για την αγάπη τους για μένα ή βλέπαν τόσο πολύ μου άρεσε. Πάντα μου δίναν ένα χιλιάρικο, θυμάμαι, 1000 δραχμές για να μπορέσω να πάω στη Θεσσαλονίκη, να επιστρέψω, να φάω ένα σάντουιτς. Τόσο ήταν το έξοδο. Και για αυτούς όμως τότε ήταν για τον προϋπολογισμό της οικογένειας, ήταν πάρα πολλά χρήματα. Υπήρχε άλλη ενασχόληση μη ποδοσφαιρική μαζί με τον πατέρα σου? Στην οικοδομή. Στην οικοδομή, στα χωράφια. Τα καλοκαίρια δούλευα, θυμάμαι, σου πω και ένα περιστατικό. Θυμάμαι, δουλεύαμε σε μια οικοδομή στο χωριό και εκείνη την ώρα περνούσαν η παρέα μου, πηγαίναν στο γήπεδο να παίξουν μπάλα και μου λέει, φέρ μου, λέει, ένα καδρόνι. Και το δίνω και κοιτάω εγώ τα παιδιά που πάνε με την μπάλα και το παίρνω καδρόνι, το χτυπάει στο κεφάλι και μου λέει, όταν δουλεύουμε, λέει, δουλεύουμε. Όταν είναι να παίξει μπάλα, θα πας να παίξει μπάλα. Και με έχουν μείνει πράγματα, αλλά ήταν δύσκολα χρόνια, ήταν ωραία χρόνια. Έχω κρατήσει πολλές συμβουλές που έχω πάρει. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη μου φορά που πήγα προπόνηση με την πρώτη ομάδα του Άρη τότε, γιατί στον Άρη ξεκίνησα το ποδόσφαιρο, στις ακαδημίες. Πέρασα όλα τα στάδια. Προπαιδικό ήταν τότε, τώρα η ΚΑΠΑ δηλαδή, είναι προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό, ερασιτεχνικό και επαγγελματικό. Τις πέρασα όλες, έφτασα μέχρι την πρώτη ομάδα και όταν πήγα λοιπόν να κάνω την πρώτη προπόνηση. Προπονητής. Ο Γιώργος Φυρός ήταν. Ο Φυρός. Γυρίζοντας στο σπίτι, του λέω, πω, μπαμπά, λέω, πολύ γρήγορα, λέω, όλα είναι εκεί πάνω, λέω, είναι δυνατή, γρήγορη. Και μου λέει, τότε μου λέει, εντάξει, οι άνθρωποι είναι, λέει, και αυτοί, τι έχουν, λέει, κέρατα είναι, τι είναι. Άρα, λέει, θα μπορέσει και εσύ, μην αγχώνεσαι. Τώρα, μία απλή συμβουλή που έδωσε ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία αθλητική παιδεία,
εμένα με επηρέασε ότι όντως μπορώ και εγώ ρε παιδί. Εντάξει, είναι αυτό που λέγει ο Πούσκας πριν από το Γουέμπλε, η 11 αυτή, 11 και εμείς. Σωστό, δεν υπάρχουν 40 άνθρωποι, ναι. Ναι. Και εγκαθίστασε μόνοι μας Θεσσαλονίκη τότε. Θα σου πω, τα πρώτα 3 χρόνια λοιπόν του γυμνασίου, κουράστηκα πάρα πολύ. Άρα έπρεπε να βρω τι θα κάνω για τα άλλα 3 χρόνια του λυκείου. Ένα καλοκαίρι λοιπόν δουλεύαμε στη Θεσσαλονίκη με τον πατέρα μου. Τώρα λέω ιστορίες για να μπορεί και ο κόσμος έτσι να καταλαβαίνει λίγο και το background κάποιου. Και πώς ήταν τότε και ακριβώς. Πιθανόν πώς είναι τώρα. Να μην βλέπουμε δηλαδή μόνο τη βιτρίνα. Σωστό. Να ξέρουμε και τι έχει ακολουθήσει για να συμβεί ό,τι έχει συμβεί. Τέλος πάντων, δουλεύαμε τότε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σε κάποιον εργοστασιάρχη, φτιάχναμε το σπίτι του δηλαδή, που αυτός έφτιαχνε τα ρολεμάν από τα παντζούρια που ανοιγοκλίνουν, τις πόρτες σειρώμενες δηλαδή. Και μου λέει, θες λέει, να έρθεις να δουλέψεις στο εργοστάσιο. Αρθώ, λέω, το καλοκαίρι. Και όντως πήγαινα και δούλευα εκεί. Μου λέει, γιατί δεν πας, λέει, να μάθεις, λέει, μια σχολή, τέχνη. Την τέχνη. Τι ήταν, τορναδόρος. Τορναδόρος, ναι. Ναι. Την έχω ακούσει την ιστορία, περίμενα να την πεις μόνος σου, ναι. Για να νομίζω ότι είμαστε συνεννοημένοι. Ναι, τι είναι αυτό, λέει. Δεν ήξερε καν τη λέξη, σωστό. Λέει, έχει, λέει, εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, στον ΟΑΕΔ, αυτή η σχολή, έχει οικοτροφείο που μπορείς να μείνεις μέσα. Εσωτερικός. Με το που μου λέει εμένα οικοτροφείο, ούτε τορναδόρος, και α, μάλλον, λέω, εδώ είμαστε. Θα είμαι, λέω, δίπλα στο γήπεδο. Δίπλα στο γήπεδο. Στη Νεάπολη ήταν το οικοτροφείο. Στο Χαριλάου θα πήγαινα, θα άλλαζε ένα αστικό π.χ. Λέω, θα πάω. Δίνω εξετάσεις, γιατί ήταν κάτι εξετάσεις, όχι γραπτές γνώσεων. Περισσότερο ήταν να δουν τη σκέψη σου. Αν γυρίζει ένας τροχός έτσι, ο άλλος πώς θα πάει, τέλος πάντων. Και μπήκα. Όντως την πρώτη χρονιά λοιπόν, μπήκα εκεί, έμενα εκεί με άλλα 6 άτομα. Μέσα ένα, δηλαδή, φαντάσου τώρα έτσι όπως το λέω, είναι έκανα το στρατιωτικό μου στα 14. Ναι. Με γερτήριο 6 ώρα, να στρώνουμε τα κρεβάτια, να τρώμε πρωινό. Βέβαια, αυτό είναι οικότροφη. 11 η ώρα να είμαστε όλοι μέσα. Όποιο ήταν απ' έξω κοιμόταν έξω. Τέλος πάντων, με 6 άτομα. Με καψόνια μέσα στο θαλάμους. Κανονικά, στρατός. Στρατός, κανονικός. Αλλά εμένα αυτό που με διέφερε περισσότερο είναι να μην κουράζομαι τόσο πολύ, να στο πήγαινε έλα. Άρα λοιπόν έμενα εκεί 3 χρόνια. Από τη δεύτερη χρονιά της σχολής αυτής, η ίδια η σχολή έψαχνε να σε βρει δουλειά. Άρα 2 φορές τη βδομάδα κάναμε θεωρία και 3 μέρες δουλεύαμε για να μάθουμε την πρακτική. Εμένα πάλι αυτό που με ενδιαφέρει, λέω στον καθηγητή, λέω, κοίταξε, λέω, να μου βάλεις προς τα εκεί, προς το Χαριλάο κοντά, άμα βρεις κανένα μηχανουργείο. Μου λέει, εντάξει, όντως ψάχνει, βρίσκει εκεί ένα. Μπαίνω πρώτη μέρα, Γιάννης Μαραγκόζης, τον θυμάμαι, να είναι καλά άνθρωπος. Μπαίνω πρώτη μέρα, του λέω, κοίταξε να ζημάς τώρα. Εγώ λέω, παίζω μπάλα στον Άρη. Θα έρχομαι, λέω, κανονικά στη δουλειά, αλλά θέλω, λέω, 2 η ώρα να φεύγω, γιατί 3 ώρα έχουμε προπόνηση. Εντάξει. Όντως ο άνθρωπος πήγαινε το πρωί 7 η ώρα στη δουλειά. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. Πάλι καλά που δεν ήταν παγκοτζής. Ναι, δεν είχε σχέση με τον αθλητισμό. Έβγαζα τη φόρμα της εργασίας, την τσάντα με τα ρούχα και έτρεχα από την Μπότσαρη στο Χαριλάο. 2 χιλιόμετρα για να προλάβω την προπόνηση. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι έτσι ξεκίνησα και έτσι συνέχισα στη Θεσσαλονίκη και μέσα από τον Άρη. Το έχω πει πολλές φορές. Ο Άρης είναι ομάδα που με γέννησε ποδοσφαιρικά. Εάν δεν είναι λάθος, εάν δεν έχω κάνει εγώ λάθος. Μολονότι διέπρεψες, έγραψες ιστορία ως αμυντικός, κάπου πήρε το μάτι μου ότι την καριέρα σου την άρχισες ως δεξιός εξτρέμ. Ναι. Αλήθεια είναι. Ναι. Έτσι ξεκίνησα δεξί εξτρέμ, παίζαμε με 3 στόπερ τότε, 5-3-2, 3-5-2. Μετά με γυρίσαν στα χαφ και από τα χαφ γύρισα πιο πίσω, γιατί να σου πω και μια άλλη παράμετρος, μέσα σε ένα καλοκαίρι πήρα 20 πόντους σε ύψος. Δηλαδή έφυγα από την προετοιμασία, έφυγα από την ομάδα, επέστρεψα και δεν με γνωρίζανε. Λέει, ποιος είναι αυτός. Είχα μεγάλη ανάπτυξη τότε και γι' αυτό το λόγο ίσως με φέραν λίγο πιο πίσω. Ο Κυρφώτης, τον οποίον υπέμνησες προηγουμένως, ήταν ο άνθρωπος που διέβλεψε το ταλέντο σου, που καταλάβω ότι υπάρχει ένα διαμάντι εκεί. Θα σου πω κάτι, θυμάμαι από αυτόν τον άνθρωπο, συμβουλές που μου έδινε και τις έχω κρατήσει αυτές τις συμβουλές και τις λέω τώρα στα παιδιά. Μου είχε πει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να ξέρει το τι θα συμβεί στο μέλλον, έτσι. Μικρέ μου λέει, αν θέλεις, λέει, να συνεχίσεις μάλλον στο ποδόσφαιρο, να κάνεις κάτι στο ποδόσφαιρο, πρέπει να έχεις 2 πράγματα. Υπομονή και επιμονή. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σωστό. Και νομίζω ότι αυτά ήταν τα στοιχεία
που με κράτησαν, γιατί προφανώς και είχα τεράστιες δυσκολίες, προφανώς και όπως είπα οικονομικά δεν ήμασταν καλά. Και προφανώς μετά στο επαγγελματικό κομμάτι ήρθαν ακόμα μεγαλύτερα πράγματα και δυσκολίες. Θυμάστε το μάτς το οποίο έκανα στο τεπούτο σου στην πρώτη εθνική, με τον Άρη. Νομίζω ήταν σε ένα παιχνίδι στο Χαριλάου, Άρης Δοξαδράμου. Άρης Δόξα. Νομίζω. Υπάρχει εικόνα δηλαδή, όταν θα βγάλεις να σε έχει ο Θεός καλά και αποφασίσεις μόνο ότι δεν έχεις καμιά ματαιοδοξία και αυτό μπορεί να το καταλάβει επειδή σε ακούει, να βγάλεις ένα βιβλίο για τη ζωή σου και χρειαστεί να γράψεις κάτι, μια εικόνα που είναι ο Άρης, δηλαδή στο κεφάλαιο Άρης, τι εικόνα θα βάζεις? Τι εικόνα? Αν το πάρω συνολικά, και πίστεψε το ή όχι, έχω πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί το ποδόσφαιρο, ακόμα και τώρα, δηλαδή μιλάμε, είμαστε φίλοι. Εάν το πάρεις συνολικά, νομίζω είναι τα πρώτα μου ταξίδια που έκανα με αυτή την ομάδα στο εξωτερικό. Θυμάμαι, το πρώτο ταξίδι που κάναμε στο εξωτερικό ήταν με τον Κυρφώτη. Πήγαμε με το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη στη Γαλλία για να παίξουμε τουρνουά και στο Βέλγιο. Αυτό λοιπόν το παρείστικο, αυτή η αγάπη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι χωρίς σε εισαγωγικά όπως έχουμε εμείς τώρα, οι προπονητές, μόρφωση, επιμόρφωση πάνω στο ποδόσφαιρο, οι άνθρωποι πρακτικοί σε εισαγωγικά, και όμως αυτοί οι άνθρωποι μας δώσαν τόσα πολλά, ο Γιώργος Ανανιάδος, ο Κώστας, ο Χατζικώστας, αείμνηστος και αυτός, μας δώσαν τόσα πολλά εφόδια για να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο σε πολύ σκληρές συνθήκες. Mm-hmm. Εμείς το ποδόσφαιρο το μάθαμε στο Χαλίκι. Στο Χαλίκι. Η διετία στο Πανσεραϊκό, σε τι σε εκπαίδευσε? Πήρα εμπειρίες. Πήρα πολλές εμπειρίες. Πήρα παιχνίδια με άντρες πλέον. Ζυμώθηκα κι εγώ μέσα σε μια διαδικασία σκληρής πραγματικότητας και έξω από ένα προστατευμένο περιβάλλον μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι ο Άρης, με τις συνθήκες που έχει. Όπως συμβαίνει και τώρα, πολλά παιδιά που παίζουν στις μεγάλες ομάδες νομίζω ότι ζουν σε μια γυάλα και όταν βγουν από αυτή τη γυάλα λίγο σοκάρονται, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η Α' Εθνική, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Είναι και οι χαμηλότερες κατηγορίες που εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο σκληρά, δηλαδή και από θέμα συνθήκων και από θέμα συμπεριφοράς των γύρων. Έχω μια απορία. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές, ακόμα και αν πρόκειται, γράφει το πεπρωμένο τους, θα γίνουν πολύ σπουδαίοι όπως έγινες εσύ, πηγαίνουν στο εξωτερικό αφού έχουν χορτάσει την πατρίδα τους. Σε σένα πώς προέκυψε η Σέφιλντ στα 21 σου? Ναι, ήταν μια Παρεπιπτόντως, να πω εδώ ότι η Σέφιλντ είναι ο ιστορικότερος σύλλογος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εκεί πρωτοπαίχθηκε ποδόσφαιρο και εκεί κιόλας συντάχθηκε να πω ότι κανονισμοί του ποδοσφαίρου το 1860, οπότε είναι τίτλος τιμής ότι έχεις παίξει. Ναι. Τότε θυμάμαι ήταν η εποχή που κάποια παιδιά είχαν φύγει έξω, ο Νίκος Νταμπίζας, ο Βασίλης ο Μπορμπόκης, που ήμασταν μαζί και από τότε είμαστε μαζί. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία παίζοντας. Ναι, ο Δόνης είναι εκείνη η εποχή, ναι, που φεύγουν όλοι. Παίζοντας στην Εθνική Ελπίδων. Η Εθνική Ελπίδων νομίζω ήταν το σκαλοπάτι στο να μπορέσω εγώ, μάλλον να μπορέσουν να με δούνε στο εξωτερικό. Και τότε η Εθνική Ελπίδα, αν θυμάσαι, είχε φτάσει στο τελικό. Πήγα στο τελικό και χάσατε 1-0 από την Ισπανία στο Βουκουρέστι. Ναι. Με τον Μπαράζ που παίξαμε εδώ στο Ηράκλειο, που είχα βάλει και γκολ, θυμάμαι. Άρα έχω μείνει εδώ, ναι, από το Ηράκλειο. Μου δόθηκε ευκαιρία, αλλά γυρνώντας, μάλλον περνώντας τα χρόνια και σκεπτόμενος κάποια πράγματα. Ένα, είχα την ατυχία ότι τραυματίστηκα στην πρώτη εβδομάδα που πήγα, έκανα εγχείρηση στη μέση μου. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, κι ας μην έκανα δηλαδή εγχείρηση, ήταν ότι δεν ήμουν έτοιμος ούτε αγωνιστικά από θέμα εμπειριών, ναι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά ούτε και ψυχολογικά στο να αντέξω τη μοναξιά του εξωτερικού. Το έχω πει σε πολλά παιδιά που έχουμε συζητήσει και μου ζητάνε τη γνώμη τους για πράγματα. Αν τους λέω είσαι έτοιμος και ψυχολογικά, όχι αγωνιστικά μόνο, και ψυχολογικά να αντέξεις αυτό, ναι, να πας. Να πας και να μην γυρίσεις ποτέ. Αλλά θεωρώ ότι αυτά τα δύο στοιχεία μου στέρισαν τη δυνατότητα να κάνω μια διαφορετική καριέρα στην Αγγλία. Γιατί θεωρώ ότι αν όλα αυτά τα είχα, νομίζω ότι θα έπαιζα πολλά χρόνια εκεί. Πολλά. Εμβόλυμη με ερώτηση, αλλά επειδή μου πέταξε στην μπάσα και την ξαναπετάω την μπάλα πίσω. Τότε στον Μπαράζ που παίξατε εδώ στο Ηράκλειο και μετά στο Βουκουρέστι, εάν δεν κάνω λάθος, είσαι εσύ, ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Λάκης και ο Γκούμας, τα παιδιά που έμελε το 2004
να σηκώσει το τίτλο. Περνούσε ποτέ από το μυαλό σα ή αν ερχόταν κάποιο και σα έλεγε, ξέρετε, σε 6 χρόνια από τώρα. Όχι, θα πάρετε. Όχι, σε καμιά περίπτωση θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνη η ομάδα, εάν κάποιο τότε έλεγε πάρτε του αυτού και κάνουν του εθνικού ανδρών, θα έκανε πολλά πράγματα. Ναι, πιστεύω. Έκανε. Γιατί είχαμε τρομερή ομάδα, τρομερού ποδοσφαιριστέ. Καταπληκτικούς χαρακτήρες. Ήταν ο Ελευθερόπουλος, ο Λιμπερόπουλος, ο Στολτίδης. Πάρα πολλά παιδιά. Και καλά παιδιά. Ο χαρακτήρας, αυτό τα λέμε καλό παιδί, ναι. Ο χαρακτήρας παίζει ρόλο μέσα στην ομάδα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Τραγιανό Δέλα, τον προπονητή του Όφη. Δεν τον συνέστη ως προπονητή του Όφη, αλλά και οι πέτρες ξέρουν που βρίσκεται. Από τον περασμένο Φεβρουάριο, παρέα με τα νερά Ζαρός για να ξεδιψάμε και να μας μεταφέρει στα μέσα μας την καθαρότητα της φύσης, αφού όλη η επεξεργασία και η εμφιάλωση του πραγματοποιείται απευθείας στην πηγή. Κουβεντιάζουμε όχι περί ανέμων και υδάτων στην κυριολεξία, περί υδάτων κουβεντιάζουμε για ωραία ποδοσφαιρικά πράγματα για να καταλαβαίνουν όλοι τι θυσίες και πόσα πρέπει να κάνουν οι αθλητές και πόσα τσαλώνονται. Και γυρίζει το 99 εδώ, είσαι 23 χρονών. Η ΑΕΚ τι είναι εκείνη την εποχή στη ζωή σου? Ήταν μια ευκαιρία, όπως όλες θεωρώ οι ομάδες, και κάθε αλλαγή περιβάλλοντος είναι μια ευκαιρία στο να μπορέσεις να ξαναπανέλθεις πάλι στο προσκήνιο και να μπορέσεις να κάνεις αυτό που τουλάχιστον πονηρεύεις εσύ. Ήταν μια ευκαιρία, πολύ μεγάλη ομάδα. Βέβαια, η ΑΕΚ εκείνη την περίοδο, αν θυμάστε, είχε πολλά προβλήματα διοικητικά, οικονομικά κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτά μπήκα σε ένα γκρουπ, μπήκα μάλλον σε μια ομάδα που αγάπησα και αγαπήθηκα από τον κόσμο. Γιατί... Απόδειξη αυτό είναι ότι έχεις περάσει 4 φορές από εκεί. 3 ως παίκτης και 1 ως προπονητής. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι ρεκόρ, κάποιος παίκτης να έχει επιστρέψει 3 φορές στην ίδια ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπα, τα προβλήματα που υπήρχαν, τα οικονομικά, αλλά και οι πολλές αλλαγές προπονητών, κάποια στιγμή, ενώ είχα συμβόλαιο, μου ζητήθηκε να φύγω. Είναι μια... Μίλησα με συναδέλφους μου που ασχολούνται και ασχολούνταν και τότε με την ΑΕΚ. Μου λέει να το ρωτήσεις γιατί έφυγε από την ΑΕΚ. Τότε. Ναι, τότε. Τότε δεν έφυγα, με διώξανε. Σε διώξανε, ναι. Ναι, γιατί αυτά. Γιατί... Ψωμιάδες τότε. Ναι. Ψωμιάδες πρόεδρος, Σάντος προπονητής. Σάντος προπονητής. Θα σου πω και μια ιστορία εδώ. Τέλος πάντων, την έχω πει αυτή την ιστορία. Για κάποιους λόγους, επειδή υπήρχαν πολλά στόπερ, έπρεπε να φύγω εγώ. Ενώ είχα ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, έψαξα πολύ για το τι πρέπει να κάνω μετά. Είχα συμφωνήσει με τον Άρη να επιστρέψει στον Άρη. Είναι μια ιστορία αυτή. Έχω ανεβεί στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψω συμβόλαιο με τον Άρη, αφού φεύγοντας από την ΑΕΚ. Και φτάνοντας στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας τηλέφωνο τον παράγοντα, μην πούμε τώρα ονόματα, μου λέει: δεν έρχεσαι αύριο, είμαι στη Χαλκιδική, λέει τώρα. Διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ως γνωστό. Έτσι. Και λέω στον ταξιτζή, γύρνα λέω πίσω. Γύρνα πίσω. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς το έκανα όμως. Λέω γύρνα πίσω. Με παίρνανε ο Γιάννης του Τζιφόπουλος, θυμάμαι, τράει τι. Λέω, θα μην πω τώρα τι είπα. Και γυρίζω πίσω, δεν έχω ομάδα. Και ο Ζήσης ο Βρίζας με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: τράει, ψάχνουμε, λέει, στην Περούτζη ένα στόπερ. Θες να έρθεις να δοκιμαστείς. Δεν πήγες στον Άρη, πήγες εκεί όπου ο Άρης έγραψε το περιβόητο έπος της Περούτζη. Όλα στη ζωή είναι εκεί. Είναι όλα πράγματα όλα, που αν τα συνδυάσεις. Σωστό. Πήγα λοιπόν στην Περούτζη, έκανα, δοκιμάστηκα, τους άρεσα, μπήκαμε στη διαδικασία να συζητήσουμε για το συμβόλαιο. Εγώ ζητούσα 3 χρόνια, αυτοί δεν μπορούσαν να μου τα δώσουν. Φεύγω. Παίζει πρώτη αγωνιστική, Ίντερ Περούτζια. 5-0. Ξαναπαίρνω ζήσεις. Μου λέει τράει, έλα. Είπαν λέει να σε θέλουν. Λέω ρε, αφού είπαμε δεν μπορούν. Πάω εκεί, μου λέει κοίταξε να δεις. Λέει, αν θέλεις υπογράφεις για ένα χρόνο. Άμα δεν ρίσκαρε, ρίσκα, ρε, λέει. Ναι. Εμείς ρισκάρουμε, ακριβώς τη λέξη, εμείς ρισκάρουμε τα λεφτά μας. Τα λεφτά ήταν ίδια από αυτά που θα έπαιρνα και στην ΑΕΚ τη χρονιά εκείνη. Λέω εντάξει, και κάνω 10 παιχνίδια με όλες τις μεγάλες ομάδες, το ένα καλύτερο από το άλλο. Τώρα πώς έδεσα με την ομάδα, πώς. Αλλά είμαστε σε τρομερή κατάσταση. Με τη... Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ρώμα. Και η Ρώμα, ναι. Και η Ρώμα. Πρώτο παιχνίδι ήταν με τη Λάτσιο. Με τη Λάτσιο. Και έτσι μετά ήρθε η μεταγραφή στη Ρώμα και έμεινα άλλα 3 χρόνια εκεί. Εκεί
Επειδή η Ρώμα είναι η Ρώμα. Είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει πάρει πρωταθλήματα. Έχει... Καλά, όταν μπήκα στο προσωποδητήριο και του έλεξα. Πού είμαι, λέω. Καφού, Μπατιστούτα, Τότι, Κασάνο, Καντελά, Αλνταήρ. Μοντέλα, Ντελβέκιο. Έπαθα σοκ. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Με όλα αυτά τα παιδιά που σου ανέφερα, ακόμα και τώρα έχω σχέση. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, φαντάζομαι ότι μπορεί. Γιατί όμως. Επειδή είχες μάτι στο γήπεδο, είχες μάτι και στα καρδιά μου. Γιατί όμως. Γιατί. Γιατί θεωρώ εγώ. Ναι. Όχι γιατί ήμουνα κάποιος σπουδαίος παίχτης. Θεωρώ όμως ότι ήμουνα ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Στον οποίο... είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Περισσότερο από το να είσαι καλός παίχτης, είναι σπουδαίο να είσαι καλός συμπαίχτης. Ναι. Συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επαφές ακόμα και τώρα. Γι' αυτό το λόγο, εάν θα πάρω κάποιον τηλέφωνο, θα μου το σηκώσει. Γι' αυτό το λόγο, εάν θα πάω στη Ρώμη, ακόμα και τώρα μετά θα από τόσα χρόνια. Θα σου κάνω ρωμαϊκό θρίαμο, ναι. Όχι, θα με δουν στον δρόμο, θα με σταματήσουν, θα μου μιλήσουν. Γι' αυτό το λόγο ήσουν ένας από τους τρεις, οι άλλοι δύο ήταν ο Τότι και ο Μοντέλα, οι οποίοι την καταστροφική σεζόν εκείνη που περάσατε ποτέ δεν αποδοκιμάστηκαν. Ναι, γιατί. Που τότε ήταν ηφαίστειο το Ολυμπιακό. Βλέπαν. Γιατί ο κόσμος, αφού γκράζεται, δεν είναι. Χαίρο πολύ. Καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Βλέπαν έναν άνθρωπο ότι προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι, σε αυτά που παίζει, να δίνει το 100%. Ξέρανε, γιατί όλα μαθαίνονται μέσα σε μια ομάδα, το τι χαρακτήρα είμαι και μέσα στο προπονητικό κέντρο και στο γήπεδο, αλλά και έξω γενικά στη ζωή μου. Θεωρώ αυτό εκτιμήσαν. Όχι τίποτα άλλο. Όπως είπα, δεν είμαι καθόλου επικοινωνιακός, ούτε δημοσιογραφικός, ούτε είχα και έχω και ιστορία με δημοσιογράφο σε ένα περιστατικό που είχε γίνει μεταξύ του Καπέλο και του Πανούτσι. Με παίρνει δημοσιογράφος, γιατί οι δημοσιογράφοι εσείς ψάχνουν τους πιο ευάλωτους, αυτοί που δεν παίζουν, αυτοί που δεν κάνουν, για να τα πει. Έτσι. Που θα τα πει. Θα τα μαρτυρήσει χωρίς ξύλο. Έτσι. Και μου λέει, για πες μου, αυτός με έπαιρνε όμως από πριν, κάποιες φορές, ναι. Γιατί θα ερχόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το 2004. Και του λέω, ό,τι θέλεις λέω από την Αθήνα, αν θες να σε βοηθήσω να πας να φας κάπου, να σου πω ένα μέρος, να πας να δεις, ό,τι θέλεις λέω, δεν έχω πρόβλημα. Και με παίρνει τηλέφωνο γι' αυτό και μου λέει, για πες μου, τι έγινε. Του λέω, άκου να δεις, λέω. Αν θες λέω, να σου πω κανένα εστιατόριο να πάω να φας, να πας καμιά βόλτα, για τέτοια πράγματα να πας. Και μετά από 15 χρόνια ήρθε ξανά στην Αθήνα αυτός. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αυτό που έκανες εσύ δεν μου το έχει κάνει κανένας. Στην ΑΕΚ, το 2000, τη δεύτερη φορά πια, ένιωθες ότι είχες αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς. Όχι. Άλλο, άλλος μεγάλος καμπανέβασμα στην καριέρα μου και στην ψυχολογία μου. Το 2004 πήραμε το Euro. Επιστρέφοντας στη Ρώμα, το καλοκαίρι εκείνο, με το που φτάνω, μου λένε, θέλουμε να σε πουλήσουμε στη Γαλατά Σαράι. Με περισσότερα λεφτά. Θα πάρεις περισσότερα θα λεφτά. Θα πάρεις παραπάνω. Λέω, επειδή τα δύο χρόνια τα προηγούμενα δεν έχω παίξει όσο θα ήθελα, εγώ θέλω να παίξω εδώ. Να παίξω εδώ. Όντως, εκείνη τη χρονιά παίζω βασικός. Αυτό γίνεται καλοκαίρι του 2004, Ιούλιο. Το Μάρτιο του 2005, μετά από ένα παιχνίδι, είναι να κατεβώ για να έρθουμε να παίξουμε την εθνική, θυμάμαι. Θα πήγαινα Θεσσαλονίκη πρώτα και μετά θα κατέβαινα Αθήνα. Το προηγούμενο βράδυ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ξυπνάω κάπως παράξενα. Και φεύγοντας για να πάω στο αεροδρόμιο, έχω τρομερούς πόνους στη μέση μου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μείνω 10 μέρες στη Θεσσαλονίκη και να μην μπορώ να κουνηθώ. Να κάνω ενέσεις, mm-hmm. για να μπορώ να κάνω μαγνητική. Έκανα επισκληρίδη αυτό που κάνουν οι γυναίκες. Ναι, ναι, ήταν και να είναι. Λοιπόν. Για τέτοιο πόνο μιλάμε. Είχα να κοιμηθώ 10 μέρες. Να μην στα πω λόγο, εκείνη τη χρονιά λοιπόν που τελείωνε και το συμβόλαιό μου το 2005, εγώ μένω χωρίς ομάδα και με μισό πόδι. Κουτσός κανονικά. Κάνω εγχείρηση και είμαι χωρίς ομάδα, ένας ποδοσφαιριστής που το 2004 ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Σωστό. Με εγχείρηση στη μέση του και δεν έχω ομάδα. Καμία. Πήγα δοκιμάστηκα στη Φούλαμ. Πήγα δοκιμάστηκα στην Πόλτον, πήγα δοκιμάστηκα στη Ρωσία, σαν ποδοσφαιριστής. Κοβόμουν από παντού στα ιατρικά. Και εδώ θα πω και να ευχαριστώ στο Ντέμι, στο Σάντος πάλι, δεν ολοκλήρωσα κάτι για τον Σάντος, στο Σάντος πάλι που ήταν πάλι προπονητής της ΑΕΚ τότε και στον Ηλιέβιτς,
Γιατί μην έχοντας ομάδα, ο Ντέμις είναι φίλος μου, χρόνια ήμασταν μαζί δωμάτιο, του έκανα μια ερώτηση. Λέω, μίλα με τον προπονητή, μίλα και με τον Ήλια. Δεν έχω ομάδα, θέλω να μπω σε μια ομάδα για να μην μείνω εκτός 6 μήνες. Να έρθω, δεν θέλω λεφτά. Α, έτσι εξηγήθηκες. Αν θα παίξω, βάλε μου λέει εσύ τι συμμετοχή θέλεις. Αν θα παίξω. Όχι, θέλω να μπω σε μια ομάδα να κάνω προετοιμασία, να κάνω προπόνηση, να ξαναπανέλθω πάλι. Όντως, εκείνη η χρονιά δεν έπαιξα. Για δικούς μου λόγους. Τι ήθελα να σου πω με τον Σάντος. Όταν φεύγοντας λοιπόν από την ΑΕΚ. Την πρώτη φορά. Το πρώτο μου φιλικό που κάνω με τη Ρώμα παίζει Ρώμα Παναθηναϊκός. Προπονητής ο Σάντος. Στον Παναθηναϊκό. Και συναντιόμαστε εκεί. Και ήρθε με ένα απολογιστικό έτσι ύφος. Μου λέει, ξέρεις. Δεν ήθελα εγώ να φύγω. Ο πρόεδρος λέει. Του λέω, ας τα ρεμίσω. Τι να γίνει τώρα. Έγινε λέω. Πάει. Έγινε. Τελείωσε. Πάει. Ο γεγονός. Ήταν εμπειρία ζωής να παίξουμε το Ριβάλτο μαζί. Ναι. Ναι. Όχι μόνο με τον Ριβάλτο. Είχα συμπαίκτες στην ΑΕΚ. Πολύ καλό. Με τον ΑΕΚ τον Ζήκο, με τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Προσωπικό του τον Παντελή τον Καφέ. Την πρώτη φορά και στον Ντέμι και τον Τσάρτα. Δηλαδή, την πρώτη φορά είχαμε καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές. Τσάρτας, Κασάπης, Ντέμις, ο Ζαγοράκης. Ήταν πολύ καλή η ομάδα. Θεωρώ ότι τα γύρω-γύρω ήταν αυτά που ήταν προβληματικά. Πόσο κοντά φτάσατε τότε με την υπόθεση Βάλνερ στο να πιστέψετε ότι είσαστε πρωταθλητές? Κοίταξε, νομίζω στο γήπεδο αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Τώρα, το αν θα σηκώσει την κούπα ή θα πάρει στο βιογραφικό σου πρωταθλητής είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα αυτό έχει ακουστεί πολλές το ηθικά. Ναι, εντάξει. Μέσα μας ξέρουμε ότι κάναμε το καλύτερο, μαζέψαμε τους πόντους που έπρεπε να μαζέψουμε για να γίνουμε πρωταθλητές. Τώρα, επειδή δεν γράφτηκε στο βιογραφικό μας, okay, δεν. Μου είπες ότι προηγουμένως δεν ήταν πεπρωμένο. Ήταν μια ανάγκη σου να παίξεις, να κάνεις μια επανεκκίνηση, ένα restart. Το τρίτο πέρασμα από την ΑΕΚ που είναι και ο τελευταίος σταθμός της καριέρας σου. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, αφού επανήλθα. Στην ανόρθωση. Όχι. Εκείνη τη χρονιά, αφού επανήλθα την επόμενη χρονιά, επανήλθα καλά. Παίξαμε Champions League τότε, θυμάμαι. Ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Μέσα μου γύρισε ένα κουμπί. Σε αυτό, εκείνη την περίοδο είχα χωρίσει από τον πρώτο μου γάμο. Σε αυτό συνετέλεσε η σύζυγός μου, η γωγό, η Μαστρο Κώστα. Στο να μου γυρίσει το διακόπτη μέσα μου. Σερσελαφάμ. Τίποτα δεν είναι. Να μου γυρίσει το διακόπτη μέσα μου, γιατί είχα όχι απογοητευτεί, αλλά σαν όπως κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές αυτή τη ηλικία, γύρω στα 30-31. Εντάξει, μου να σταματήσω τώρα. Μου γύρισε το διακόπτη μέσα μου. Εσύ θα σταματήσει, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει τον εαυτό σου αυτό. Εκεί γύρισε ένα διακόπτη, λοιπόν. Θα το πω τώρα. Κάπνιζα κιόλα τότε. Έκοψα το τσιγάρο, έφυγα, πήγα προετοιμασία πριν την προετοιμασία τη ομάδα μόνο μου. Μαζί με τον Άκη τον Ζήκο, στο Μονακό, κάναμε προετοιμασία πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας και επέστρεψα σχεδόν έτοιμος. Και εκείνη τη χρονιά ήταν η καταπληκτική και η επόμενη. Φεύγοντας λοιπόν από την Άκη του 2008, πήγα στην Κύπρο. Και πάλι από την Άκη σε εισαγωγικά μου δείχνει ένα δρόμο ότι φύγε. Ναι. Χωρίς να μου το πούνε, γιατί εντάξει, σε εισαγωγικά είχα ένα άλλο ειδικό βάρος. Πλέον. Αλλά εντάξει, χρόνια στο ποδόσφαιρο αντιλαμβάνεσαι και αφουγκράζεσαι τις καταστάσεις. Και σε κοινή συνεννόηση με τη διοίκηση τότε και με τον Ντέμι, του είπα: ξέρεις κάτι, δεν βλέπω φως εδώ πέρα. Εγώ θέλω να προσφέρω, δεν βλέπω φως, να φύγω. Και βρέθηκε η ανόρθωση. Ο Τιμούρ ήταν τότε προπονητής. Champions League, όμιλος Μπανακό με την Ίντερ, το απίστευτο μάτς. Και γίναμε η πρώτη ομάδα. Ενώ είχαν προσπαθήσει τα άλλα χρόνια, γίναμε η πρώτη ομάδα τότε. Και εκείνη ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Η πρώτη ομάδα, κυπριακή ομάδα που μπήκε στο μήλος της Champions League. Ήταν κισμέτ ότι θα τελειώνω στην καριέρα στην ΑΕΚ, τρίτη και βαρμαγερή, όταν ξαναγύρισες. Τελειώνοντας λοιπόν από την Κύπρο, γιατί και εκεί είχα ιστορία. Τη δεύτερη χρονιά. Είχα αποφασίσει το 2010, είχα αποφασίσει να σταματήσω. Μου 34. Είχα αποφασίσει να σταματήσω. Ήρθαν λοιπόν στο σπίτι μου οι άνθρωποι της ΑΕΚ και σε εισαγωγικά με παρακάλεσαν να μην σταματήσω και να συνεχίσω να παίζω
Εκείνη την εποχή γύρισε και ο Νίκος Λιμπερόπουλος πίσω πάλι στο, στην ομάδα το 2010. Προπονητής ήταν ο Μπάγεβιτς. Ότι πάμε να ξανακάνουμε, ρε παιδί μου, την ομάδα. Και έτσι πίστηκα λοιπόν και έπαιξα άλλα δύο χρόνια. Την πρώτη χρονιά ειδικά ήμασταν πάρα πολύ καλά. Και έτσι το 2012 σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Πρωτού είστε γνώσει από τον Ιδρώτα η Φανέλα, μερικούς μήνες αργότερα, καλύτερα να βγάλεις τα κάστανα από τη φωτιά. Φεύγει ο Λίνεν, μένουν 2-3 αγωνιστικές και αναλαμβάνεις μια πολύ επικίνδυνη αποστολή που σημαδεύτηκε, δηλαδή χωρίς να το θέλεις, προφανώς χωρίς να το θέλεις και χωρίς να σου αξίζει, βλέπεις την ΑΕΚ να πεθαίνει στα χέρια σου. Σε στοιχιώνει αυτό. Η πρώτη προσπάθεια έγινε όταν έφυγε ο Βαγγέλης ο Βλάχος. Ήρθαν άνθρωποι της ΑΕΚ και μου είπαν να έρθεις να αναλάβεις. Εγώ τότε είχα ξεκινήσει να κάνω τα διπλώματα. Πάντα μέτρωγε. Α, είχε το προπονητή λίγη το μικρόβιο μέσα, έτσι. Ναι. Όταν στα τελειώματα ειδικά. Και δεν έγινα προπονητής από Βίτσιο με την έννοια «Α, είμαι παίχτης τώρα πριν». Ναι, που πολλοί το θεωρούν αυτονόητο. Εγώ έγινα προπονητής γιατί ήθελα να δω εάν αυτά που είχα στο κεφάλι μου σαν ποδοσφαιριστής και καθαρά αγωνιστικά, αλλά και σε θέματα συμπεριφοράς, γιατί όταν έβλεπα καταστάσεις, ξέρω εγώ, με συμπαίκτες μου, είμαι αντιπάλους, παίχτης, ποδοσφαιριστής, έλεγα «Τι θα μου κάνει, θα είμαι εγώ προπονητής, θα μου κάνει εμένα αυτό, θα πιάσω το λαρίγκι». Πολλά πράγματα δεν γίνονται. Άρα λοιπόν, αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι να δω αν αυτά που έχω στο κεφάλι μου μπορούν να γίνουν πράξη. Από όλους τους προπονητές που διαχειρίστηκαν τα προσόντα σου, το ταλέντο σου, την προσωπικότητά σου, την ποδοσφαιροσύνη σου, ποιος ήταν εκείνος του οποίου τη φιλοσοφία, τις οδηγίες, τη στάση ζωής την κρατάς πολύ έντονα? Κανένας. Από όλους έπαιρνα κάτι, το κρατούσα δηλαδή. Έχω σημειώσει από προπονητές, από πράγματα που μας έχουν πει, που τα χρησιμοποιώ, δεν είναι ότι δεν τα χρησιμοποιώ. Αλλά για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει να το κάνεις δικό σου. Δικό σου. Αν δεν το κάνεις δικό σου, δεν μπορείς να το μεταδώσεις. Δεν μ' αρέσει να παπαγαλίζω. Επομένως, τίμιος. Πήρα από όλους πράγματα, είδα πολλά πράγματα στην καριέρα μου και από θέμα συμπεριφοράς που δεν μου κάνανε και το έχω αφήσει στην άκρη και πολλά πράγματα που μου κάνανε, τα έκανα δικά μου. Και τα προσάρμοσα στο δόγμα σου. Ακριβώς. Ωραία. Και γίνεται ό,τι γίνεται λοιπόν και ξαφνικά... Τότε λοιπόν είχαν έρθει... Στο λάκκο με τα αφίδια όλα. Είχαν έρθει άνθρωποι την πρώτη φορά και μου ζητήσαν αυτό. Και τους λέω, παιδιά, δεν ξέρω, εγώ παίχτης ήμουν, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Και ήταν, νομίζω, λίγο μόλις είχε αρχίσει η σεζόν, λέω, πρέπει να βρείτε ένα προπονητή, να συνεχίσει η ομάδα. Δεν το είδα σαν μια ευκαιρία εγώ. Α, ήρθατε σε μένα, άρα θα βγω μπροστά εγώ να... Και όταν όντως έγινε αυτό που λες, πάλι ξανά ήρθαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και εκεί λειτουργήσε το συνέστημα το δικό μου. Ναι. Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι ξέρεις θα υποβαστεί η ΑΕΚ και θα το χρεωθώ εγώ. Εγώ πήγα εκείνη την περίοδο στην ΑΕΚ για ένα μόνο λόγο. Αν μπορέσω να αλλάξω την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Γιατί ούτε οι ίδιοι μπορεί να μη φταίγανε για την κατάσταση που, είναι η ΑΕΚ, που ήταν η ΑΕΚ τότε. Μόνο για αυτό το λόγο πήγα. Αν αλλάξω, ούτε μπάλα θα τους μάθαινα, ναι, διαγωνιστικές, ούτε τακτική θα τους μάθαινα, ούτε τίποτα. Ίσως να μην την ήξερα κι εγώ, ναι, το να μπορέσω να τη διδάξω. Το χάος, αυτή η χαοτική κατάσταση στο μάτς με τον Πανφραγικό, με τον ντου του κόσμου, είναι... την κρατάς στο μυαλό σου? Την έχω σίγουρα, την έχω. Γιατί την έχω βιώσει από κοντά, το να παλεύεις. Γιατί στην ουσία αισθανόμουν τόσο μόνος κοιτώντας γύρω ότι δεν υπήρχε κανένας γύρω μου στο να μιλήσει στο διαιτητή να μπορεί να... Δεν υπήρχε κανείς τότε. Τα έκανες όλα. Τα έκανα όλα. Αυτά που, που είχα εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μου, αυτά έκανα. Δεν μπορούσα να κάνω και παραπάνω. Πέφτει η ΑΕΚ. Την ανεβάζεις από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Β. Από τη Β στην Α. Εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να παρασύσω τον αυτόκλητο συνήγορο. Τα λες τόσο ωραία εξάλλου που δεν έχεις και ανάγκη από αυτόκλητους συνήγορους. Δεν είναι άδικο αυτό που έγινε στις 20 Οκτωβρίου μετά το 4-0 από τον Ολυμπιακό? Μα δηλαδή πέρα... έχεις φάει, να μην την πω την κακιά κουβέντα, έχεις φάει όλη τη λέζα τρία χρόνια.
Από την ΑΕΚ εγώ έφυγα, δεν με έδειξε κανένας. Δεν σήκωσε κάποιος τηλέφωνο να μου πει ότι ξέρεις κάτι, φεύγεις. Ήταν δική σου η απόφαση. Η απόφαση ήταν καθαρά δικιά μου. Για συγκεκριμένο γεγονός που το ξέρουν αυτοί που πρέπει να το ξέρουν. Το λέμε ή δεν το λέμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τίποτα λιγότερο. Η εικόνα που έχει περάσει προς τα έξω είναι αυτό, ότι έφτυγε το 4-0. Ναι, αυτό. Και άρα, εγώ που δεν είμαι μέσα στα πράγματα πολύ, αυτό έχω. Που συνήθως αυτό συμβαίνει. Ναι, ναι. Μετά από μια ήττα, φεύγει ο προπονητής. Ναι, γιατί το 1-0 έκανε αλλαγή επιθετικού. Ναι, γιατί όμως. Κάνεις αλλαγή επιθετικού γιατί χάνεις. Γιατί χάνεις, σωστό. Τι να βάλω αμυντικό για να μην φάω, όπως λέγανε κάποιοι. Να κρατήσω το 0-1, ας πούμε το 1-0. Κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές, coach, μην βάζεις εμένα. Βάλε κάποιον άλλον να τα ρίξουμε στο διαιτητή. Δεν υπάρχει αυτή η λογική σε μένα ποτέ. Δεν υπήρχε από τότε και δεν υπάρχει ακόμα και τώρα. Κάτι άλλο που νομίζω, αλλά διόρθωσε αν κάνω λάθος, μου ταιριάζει στο σενάριο της ωραίας κουβέντας που κάνουμε παρέα εδώ με τα νερά Ζαρός, στο πρώτο, στο παρθενικό box out. Και το έχω διαπιστώσει μιλώντας με αρκετούς άνθρωπους που τους έχει στη δούλεψή σου ως προπονητής, ότι μολονότι υπήρξες αμυντικός, προσπαθείς να εμφυσίσεις ομάδες σου ένα επιθετικό πνεύμα. Γουστάρεις το παιχνίδι μπροστά, τον γκολ, την επιθετικότητα, την ορμητικότητα. Δεν είσαι τύπος δηλαδή που θα τα μπουρωθεί, ας πούμε. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό και γενικά δεν μ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο και μακάρι να. Γιατί και στον κόσμο δεν αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, έτσι. Το γκολ είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα, το θέαμα είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα. Άσχετα αν εδώ στην Ελλάδα αγαπάμε την νίκη και όχι την ομάδα μας. Άρα λοιπόν αυτό προσπαθώ τώρα. Συγκρίνω μια ομάδα στην Ελλάδα με τη Manchester City και εκεί τι ωραία παίζουν αυτοί και γιατί δεν παίζεις εσείς, έτσι. Γιατί μπαίνουν αυτές οι συγκρίσεις μέσα στο μυαλό μας. Σε όλον τον φιλάθλο αυτό είναι. Καλά, πώς παίζει η Μπαρτσελόνα και δεν μπορεί να παίξει έτσι. Θυμάμαι, μου έλεγε μια ιστορία ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Παίζανε ο Παναθηναϊκός μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και κάνανε πάσες με τον Βόκολο στο ημίχρονο. Χάνανε 1-0. Και κάποιος τον φώναζε από την κερκίδα, Έλληνας. Βόκολε. Και γυρνάει ο Λεωνίδας να δει ποιος είναι. Και του λέει, έλα, παίξτε λίγο μπάλα, 5 γκολ να τους βάλετε, λέει. Δεν θα σου πω λοιπόν. Αλλά εντάξει. Πρωτού περάσουμε στο κεφάλαιο, ανοίξουμε το κεφάλαιο του Όφη. Ποιος είναι ο καλύτερος στην παίκτη που είχες τότε? Είχα πολλούς. Επειδή είχες πολλούς, ναι. Συμπαίκτης και φίλοι. Ναι. Θα το πάμε έτσι. Συμπαίκτης και φίλοι. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ο Άκης ο Ζήκος, ο Νίκος ο Λιμπερόπουλος, Παντελής ο Καφές, ήταν από τα παιδιά που ήμασταν πολύ κοντά γιατί παίζαμε και πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Έχω φίλους από όλες τις ομάδες και στην εθνική ομάδα πάρα πολλούς, όλα τα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι με αυτόν που ταιριάζαμε και κάναμε ένα καλό δίο με τον Μιχάλη Σουκαψής. Ο πιο ζώρικος αντίπαλος τον οποίο κλήθηκες να αντιμετωπίσεις είτε με την εθνική ομάδα είτε σε συλλογικό επίπεδο. Ποιος ήταν? Που λες, και εκεί έχει πολλούς. Θεέ μου και Παναγία μου, μην τον κάνω άνθρωπο μπροστά μου. Θεέ μου και Παναγία μου και στα αυτοκοπήματα ήταν με το Ρονάλντο φαινόμενο. Με το φαινόμενο, ναι. Αυτός ήταν από άλλο πλανήτη πραγματικά. Διαπίστωσες ποτέ, ψυχανεμίστηκες? Δηλαδή, σε ποιον παίκτη θα μπορούσα εγώ να κάνω αυτή την ερώτηση ότι δεν θα ήθελες με τίποτα να πεις το τέλος μπροστά σου? Με κάποιους που έπαιξες κάμποσες φορές, ας πούμε. Δεν νομίζω, γιατί να σου πω κάτι. Κάποιες φορές το σκέφτομαι, δηλαδή. Ναι, ποιο νίκης, θα το πω λέει κάποιο νίκης, πελατάκο, ποιο νίκης. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί κάπως αυτό. Αλλά δεν με θεωρώ, ρε παιδί μου, και κάποιον wow. Είναι ο Μπαρέζι, ξέρω, ο Μαλντίνι. Είχα κάποια στοιχεία και το βασικότερο όλων στοιχείο που θεωρώ ότι αυτό με κράτησε και έπαιξε ποδόσφαιρο είναι να διάβαζα καλά το παιχνίδι. Αυτό. Γιατί από προσόντα ταχύτητας και οτιδήποτε τέτοιο δεν τα είχα. Αυτά τα πόσα χρόνια είσαι προπονητής τώρα? 6. 12, 13, 13, 11 χρόνια. Είχες όμως και μια μεγάλη διακοπή. Ποιος είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης που πέρασε από τα χέρια σου? Εντάξει, τώρα μην μείνουμε στα πρόσωπα, αλλά υπήρξαν. Γιατί ένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει κάτι. Θεωρώ ότι οι ομάδες, εγώ αυτό που προσπαθώ πάντα να εμφυσίσω στα παιδιά που σε κάθε ομάδα που πάω, είναι ότι όσο καλοί παίκτες και αν είναι σαν μονάδες, εάν δεν γίνουν μια παρέα, μια ομάδα
που όλοι θα κοιτάνε στον ίδιο, στην ίδια κατεύθυνση. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το πρώτο πράγμα που είναι, είναι ένα εγωιστικό, κοιτάει το εγώ του πρώτο. Έχω πάξει ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είναι πολλές φορές σε ευχή κατάρα να είσαι προπονητής, όταν έχεις παίξει και μπάλα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι με μία ματιά το τι σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή, ποια είναι η ψυχολογία του, αυτά που λες αν τα ακούει ή όχι. Το θέμα είναι εσύ πώς αντιδράσεις. Πώς αντιδράσεις. Κάνα ωραία ανέκοτα με τον Τότι, έχουμε. Ο Τότι βιβλίο είχε γράψει. Έχει, λέει, Μπουρτζελέτε τη Φρανσέσκο Τότο. Κοίτα, ο Τότι πέρα από ένα πολύ καλό παιδί, που ήταν κλειστό σαν χαρακτήρας και το κατάλαβα αργότερα, γιατί όταν γνωριστήκαμε καλύτερα και κάναμε παρέα και βγαίναμε και έξω και τέτοια, νομίζω ότι αυτό το περίβλημα που είχε ή που ήθελε να έχει η αμυνά του, μπροστά σε αυτή την έκθεση και τη δημοσιότητα, που είχε στη Ρώμη. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγει ούτε για να πει καφέ. Κέσαρας. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Δηλαδή έκλεινε ένα εμπορικό κέντρο για να μπει να ψωνίσει. Τόσο δημοφιλής. Αλλά εγώ αυτό που θα κρατήσω από την εμπειρία μου στη Ρώμα είναι ότι κατάλαβα ότι όλοι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα για μένα ήταν ο Καφού. Ο Καφού είχε πάρει 3 παγκόσμια κύπελα και ήταν πρώτος στην προπόνηση. Αυτό για μένα ήταν τεράστιο σοκ. Συνήθως οι φεντέτες ήταν οι τελευταίοι. Αυτός ήταν πρώτος. Αυτός ήταν πρώτος και πίστεψέ με, με επηρέασε. Και λέω, κάτσε ρε, θα τρέξω εγώ ο τελευταίος στη σειρά, ενώ ο Καφού είναι πρώτος. Πάω κι εγώ εκεί μπροστά. Box out εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός που ανανεώνουν τα μέσα μας και τα έξω μας και όχι μονάχα για να μας κεδίψανε. Αν γυρίσεις πίσω, πότε μπορεί να χρονολογείται ή έχεις κάποια εικόνα παρελθούσας χρήσεως που λέμε από τον Όφη. Σαν αντίπαλος μόνο. Μου δώσεις μια ωραία πάσα προηγουμένως με το Ηράκλειο, ας πούμε, με την Εθνική. Σαν αντίπαλος, αυτό λέω. Σαν αντίπαλος πολλές φορές με την ΑΕΚ. Σε ένα γήπεδο μη φέστιο, δηλαδή τρομερή ατμόσφαιρα, πολύ παλμός. Κάτι που στους ποδοσφαιριστές αρέσει, στο να παίζουν σε τέτοια γήπεδα. Πόσο μάλλον όταν είσαι σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ, που είναι μεγάλη ομάδα, που είναι ανταγωνιστική, έρχεται πώς το λένε, σε μια έδρα καυτή και θέλει να κερδίσει. Όλο αυτό εδώ το μείγμα, ξέρεις, είναι πολύ εκρηκτικό και πολύ ωραίο για το ποδόσφαιρο. Στις 10 Φεβρουαρίου, 10, 11, 12, εκείνες τις μέρες, εμπασχετώσεις, που σου πετάει ο Όφη το γάντι και το αρπάζεις, διακόπτοντας κιόλας μια περίοδο αγρανάπαυσης 2,5 ετών, τι σου έκανε κλικ σε αυτή την ιστορία? Και λες, ναι, θα πάω. Θα σας πω. Είναι γνωστό ότι η σχέση με την οικογένεια του Μιχάλη του Μπούση, του Μιχάλη, με τον πατέρα του και με τη μητέρα του περισσότερο, είναι οικογενειακή πλέον. Και αυτό ξεκίνησε όταν το 2008 αναζήτησα στην Αμερική κάποιους ανθρώπους για να με βοηθήσουν για τη σύζυγό μου που είχε πρόβλημα. Στην οικογενειακή σου περιπέτεια. Τότε, χωρίς να τους ξέρω τους ανθρώπους, μου ανοίξαν το σπίτι στις 23 Δεκεμβρίου, θυμάμαι, πήγα στο Σικάγο για να βρούμε κάποιους γιατρούς εκεί. Μου ανοίξαν το σπίτι τους, μου βάλανε στην οικογένειά τους, κάναμε Χριστούγεννα μαζί, χωρίς να τους ξέρω. Χωρίς να τους ξέρεις. Ούτε αυτοί ξέρανε εμένα. Αυτό είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, τους έκανα την πρόταση όταν παντρεύτηκα με θρησκευτικό γάμο να είναι κουμπάρι μου. Το αποδέχτηκαν και έτσι αναπτύξα μία σχέση με την οικογένεια. Και μετά γνώρισα και τα παιδιά τους και όλα αυτά. Θα το πω πρώτη φορά. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να έρθω εγώ στον Όφη. Εάν δεν υπήρχε από οικογένεια Μπούση. Από μένα. Γιατί δεν ήθελα ποτέ να διαταράξω τις σχέσεις μου, τις προσωπικές με τις επαγγελματικές. Γιατί ξέρω το ποδόσφαιρο γεννά πάθη. Σωστό. Και εντάσεις που... Και παρεξηγήσεις. Παρεξηγήσεις που δεν ήθελα να μπω σε καμία των περιπτώσεων. Σωστό είναι αυτό που λες. Όταν λοιπόν 12 του μηνός που λες Φεβρουαρίου
ο ίδιος ο κύριος Μπούς με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε τη βοήθεια. Σκέφτηκα ότι αυτοί οι άνθρωποι με βοηθήσαν στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Άρα θα ήταν αχαριστία μεγάλη για το δικό μου χαρακτήρα να προτάξω πρώτα αυτό. Αυτό που είχε στο μυαλό σου και όχι και την αυτό. Ανάγκη. Το λέω πρώτη φορά αυτό. Κατάλαβα. Για να ξεκαθαρίσω. Μπορεί στο μυαλό κάποιων ανθρώπων, γιατί ο Μιχάλης Μπούζης δεν ήρθε πέρσι στην ομάδα, είναι 6 χρόνια. Άρα στα 6 χρόνια αυτά θα μπορούσε κάποια στιγμή να... Ναι, ναι, ναι. να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω πάρε με προπονητή. Προπονητή είμαι ή θέλω δουλειά. Δεν το έχω κάνει ποτέ και ούτε θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Όχι στο Μιχάλη τον Μπούζη, σε κανένα. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, γεροί να είμαστε, μεγάλες κουβέντες μη λέμε, αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Όπου πήγα, σε όποιες ομάδες πήγα μάλλον, αυτοί με κάλεσαν. Εγώ δεν κάλεσα ποτέ κανένα. Το λέω πρώτη φορά αυτό για να το ξεκαθαρίσω με την έννοια ότι και είμαι χαρούμενος γιατί θεωρώ ότι ταιριάζω μάλλον στο προφίλ που έχει αυτή η ομάδα απ' έξω, με τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, με το όραμα που έχει ο Μιχάλης Μπούσης για αυτή την ομάδα, με τα κομμάτια που είναι, δηλαδή ταιριάζω σε αυτό το puzzle, έτσι θεωρώ εγώ τώρα, mm-hmm. έτσι. Αλλά επειδή ξέρω και τη φύση του επαγγέλματος είναι τέτοια, το πρώτο πράγμα που ζήτησα από το Μιχάλη τον Μπούση είναι αυτό, ότι δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, ό,τι και αν συμβεί, να διαρριχτούν οι σχέσεις μας με την οικογένεια. Τίμιο. Γιατί για μένα η οικογένεια είναι πολύ σημαντική. Καλά, και με όλα αυτά που σας δένουν. Τι ήξερες για τον Όφη και το επιβεβαίωσες την πρώτη μέρα που μπήκε στο Γεντίκουλε? Ήξερα από τον ίδιο τον κύριο Μπούση το όραμά του, το τι θέλει να κάνει. Έβλεπα και σαν αντίπαλος ερχόμενος εδώ την ποιότητα και τον πολιτισμό που έχει αλλάξει στον τρόπο που οι άνθρωποι φέρονται στους αντιπάλους. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ποιες είναι οι σκέψεις και το τι θέλει να κάνει ο Μιχάλης ο Μπούσης εδώ και πώς αυτό εδώ, σίγουρα άπειρος τα πρώτα χρόνια, το έχει φέρει σε ένα λογαριασμό. Και ξέρω και το τι θέλει να κάνει, ποια είναι τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει, ώστε να μπορέσει να μεγαλώσει κι άλλο αυτή η ομάδα. Που είναι μεγάλη επίβολη. Πράγματα που μπορεί να μην φαίνονται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, αλλά πιστέψτε με, επειδή το γνωρίζω καλά το ποδόσφαιρο και το πώς λειτουργεί, πράγματα που δεν φαίνονται μέσα στο γήπεδο κάθε Κυριακή, γιατί θα είναι δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω, μεγαλώνουν πολύ την ομάδα. Και γι' αυτό θα πρέπει να είναι ο κόσμος περήφανος που υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί, άσχετα με το αν τον ξέρω ή δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, έτσι. Εσείς είστε σε μια πολύ περίεργη φάση, που ο Όφη είναι σε μια κρίσιμη κατάσταση και που αυτό άστο, μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά που έχει περάσει από χέρια τριών προπονητών μέσα σε 5 μήνες. Δηλαδή είναι ο Νταμπράουσκας, είναι ο Καραβέλα, για ένα μάτς, είναι ο Πέπε Μέλ και ξαφνικά έρχεσαι στο Φεβρουάριο να κάνεις το θαυματοποιό, ξέρω εγώ. Όχι, δεν είναι. Το λέω εγώ, σχηματικά το λέω. Κοίταξε, όλοι οι προπονητές το πρώτο που θέλουν είναι το καλό της ομάδος. Γιατί το καλό της ομάδος είναι καλό δικό τους. Κανείς προπονητής δεν πάει κάπου για να αποτύχει. Πάει κάπου για να πετύχει. Τώρα, απ' την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο κάθε προπονητής δεν είναι μάγος, αυτό που είπε, σταματοποιός. Δηλαδή ήρθε σήμερα και κέρδισε το παιχνίδι, άρα είμαστε όλα καλά. Όχι. Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Όπως είναι, οι ομάδες είναι μικρές κοινωνίες. Οι ποδοσφαιριστές, τα ποδητήρια είναι μια μικρή κοινωνία που θα έχει την αλλαγή της ψυχολογίας, είτε κερδίσει είτε χάσει. Το θέμα στον προπονητή για μένα πλέον έχει ξεφύγει από το κομμάτι. Από το κουτσάρο και έχω το πινακάκι. Έχει ξεφύγει. Είναι περισσότερο διαχείριση προσωπικότητων. Είναι άλλες γενιές παιδιών. Είναι άλλες γενιές ποδοσφαιριστών. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήσουν εσύ όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Άρα όλα αυτά θα πρέπει εσύ σαν προπονητής να τα συνυπολογίσεις. Παράλληλα, σε αυτή τη λογική θα πρέπει να μπει και ένας ολόκληρος οργανισμός που αυτό αφορά διοικήσεις, δημοσιογράφους, τον κόσμο τον ίδιο, που ο Όφη έχει καταβολές και μεγάλες στιγμές να θυμάται. Αλλά δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Έχεις δίκιο. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό λίγο αργότερα. Θυμάμαι μια δήλωσή σου μετά το 4-0 επί του Πανσεραϊκού.
ήταν ολοφάνερο αυτό που σε έκανε να πεις ρε εσείς βγάλετε από μέσα σας ό,τι σας βαραίνει. Ναι, γιατί το θεωρώ ότι και πέρσι η ομάδα όταν ήρθα δεν είχε έλλειψη υλικού. Ναι. Νομίζω ότι ήταν ψυχολογικό. Ψυχολογικό ήταν το θέμα περισσότερο. Άρα λοιπόν και το στοίχημα για μένα δεν είναι επειδή ήρθα δύο μήνες πέρσι και κάναμε ξέρω, μια καλή εισαγωγικά πορεία. Το στοίχημα για μένα είναι φέτος. Που είναι δικιά σου η ομάδα, που είναι κατά δικές σου επιλογές, δική σου διαχείριση από την αρχή. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για μένα. 100%. Η ισοπαλία δεν είναι νίκη, δεν είναι νικήτα, γιατί το λέω. Πέρυσι Όφη ήταν η ομάδα που σημείωσε τις περισσότερες ισοπαλίες από οποιοδήποτε άλλη. Πώς αλλάζει αυτό στο να μπαίνει κάποιος για να κυριαρχήσει στο γήπεδο. Και 14 ισοπαλίες Όφη. Καμία, ίσως είναι η άκρηστη στατιστική πληροφορία. Νομίζω εκτός έδρας. Ναι. Όλοι μπαίνουν, όλες οι ομάδες μπαίνουν για την νίκη στο γήπεδο, σίγουρα. Εντάξει. Εξαίρεση, οι πολύ μικρές εισαγωγικά ομάδες θα μπουν σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι να πάρουμε κάτι από αυτό. Όλες μπαίνουν με αυτή τη λογική, το να κερδίσουν ένα παιχνίδι. Το θέμα για έναν προπονητή και για έναν οργανισμό μάλλον, γενικά, θα πρέπει να βλέπεις πώς χάνεις και πώς κερδίζεις ένα παιχνίδι. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν εγώ π.χ. κάνω μία φάση και κερδίσω ένα παιχνίδι, πρέπει να ανησυχώ. Αν κάνω 10 ευκαιρίες και δεν κερδίσω ένα παιχνίδι, αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, θα βγει. Έχω μιλήσει το τελευταίο διάστημα ότι με προβληματίζουν πράγματα άσχετα αν κερδίζουμε. Για μένα αυτό είναι το μείζον. Να ψάχνω να βρω τι μπορώ να βελτιώσω καλύτερο. Όχι να μένω στη νίκη. Γιατί αυτό είναι μια σκόνη στα μάτια. Ούτε να μένω στην ήττα, γιατί θα έρθει και αυτή, εάν η ομάδα μου ακολουθήσει το πλάνο που έχουμε συμφωνήσει από πριν. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Τι πλάνο υπήρχε για το σημερινό παιχνίδι, το ακολούθησαν οι παίχτες, προσπάθησαν να το βγάλουν. Προσπάθησαν να το βγάλουν. Βγήκε, όχι. Αλλά η προσπάθεια έγινε. Η προσπάθεια έγινε. Πώς θα σύστηνες, πώς θα ταυτοποιήσεις, επειδή είπες ότι το στοίχημα και η πρόκριση αφορούν την εφετινή σεζόν του τρέχουσα και όχι ότι παρέλαβες πέρυσι. Στο ποδόσφαιρο σημασία δεν έχει τι κάνει σήμερα. Ναι, ναι. Τι έκανες χθες, τι κάνεις σήμερα. Τι κάνεις σήμερα. Πώς θα ταυτοποιούσες την εφετινή ομάδα. Και με τις προσθήκες που ακολούθησαν τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή, τέλος Σεπτεμβρίου του 24. Ακόμα θεωρώ ότι έχουμε κάποιες ανομοιομορφίες και στο ρόστερ και στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Δεν είναι όλοι στην ίδια σελίδα, και της χημίας. Και της χημίας μεταξύ μας. Θεωρώ λοιπόν ότι για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε μια ισορροπία και αγωνιστική από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτή εδώ προφανώς και θέλω να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρούμε ισορροπία μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Να μην έχουμε αυτά τα μεγάλα ups and downs από ημίχρονο σε ημίχρονο ή από περίοδο σε περίοδο. Υπήρξε αποχώρηση που σε πίκρανε το καλοκαίρι. Όχι, η πρόθεσή μας τουλάχιστον για τα άτομα που θέλαμε να μείνουν, την εκφράσαμε. Okay. Η επιλογή των ποδοσφαιριστών, επαγγελματίες είναι, κάναν τις επιλογές στα παιδιά. Άρα αυτό που ήθελα εγώ στην αρχή να γίνει, ώστε να μην αλλάξει πάρα πολύ η ομάδα, γιατί αυτό θα μας έπαιρνε περισσότερο χρόνο, δεν συνέβη, γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρό μας και πρέπει να προχωρήσουμε. Την ιστορία το έχουμε πολλές φορές, τη γράφουν οι παρόντες και αυτοί και που είναι εδώ. Έχεις δίκιο. Νιώθεις ότι φυσάει μια άλλη άδρα, ένας ούριος άνεμος και με τις τελευταίες προσθήκες που είναι και ποιοτικές, δηλαδή και του Φούντα και του Σίλβα, πιο μπροστά ο Σεγγέλια, ο Μπάινοβιτς, έτσι όπως φτιάχτηκε και διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή το ρόστερ της ομάδας. Αυτά είναι όλα υλικά, ο κάθε προσφυγητής είναι υλικό στο να φτιαχτεί μια καλή ομάδα. Από μόνο το ένα υλικό δύσκολα θα καταφέρει κάτι. Μπορεί να το κάνει μία. Αν δεν γίνουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είπες και οι υπάρχοντες και αυτοί που ήρθαν και αυτοί μπορεί να έρθουν την επόμενη μεταγραφική περίοδο και την επόμενη, δεν γίνουν ομάδα, καμία μονάδα από μόνη της δεν θα μπορεί να βοηθήσει ή θα βοηθήσει λίγο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ποιον θα έκανες 25 χρόνια νεότερο από την ομάδα του Euro και θα ήθελες να τον είχες
στον όφια της. Πολλούς. Μην βάζουμε τα... Γιατί θα καταρακώσουμε τα παιδιά. Θα καταρακώσουμε τα παιδιά. Έτσι λέγει ο... Το λέει ο Ιωαννίδης αυτό, Γιάννη, σας χωρίστε με. Απαντώντας έδινε την ίδια απάντηση. Αν η φιλοσοφία, το δόγμα, η ποδοσφαιρική προσέγγιση του Δέλα, που ακροθυγώς το κουβεντιάσαμε προηγουμένως για την επιθετικότητα και αυτό που θες να εμφυσίσεις, αλλά επειδή, όπως έλεγε και ο Φέδωνας ο Μαθαιού, ο σεφ στη Μεγάλη Βρετάνη δεν μπορεί να κάνει ψητό, μπορεί να κάνει ένα πολύ ωραίο γαλλικό φαγητό, δεν μπορεί να κάνει να ψήσει μπριζόλες στα κάρβουνα. Άρα είναι και, όπως είπες πολύ σωστά, τι υλικό έχεις. Αλλά αυτό τι που... Τι είναι όμως, για μένα, τι είναι προπονητής. Mm. Αυτό το υλικό που έχεις, να το προσαρμόσεις σε αυτά που θες εσύ. Mm. Όχι να προσαρμοστείς εσύ στο υλικό που έχεις. Για μένα, στη δικιά μου λογική, αυτό είναι. Έχω αυτό το υλικό θα το προσαρμόσω σε αυτά που θέλω εγώ. Θα μου πάρει χρόνο. Ναι, θα μου πάρει χρόνο. Έχω τόσο χρόνο. Όχι. Ναι. Επειδή στην Ελλάδα ξέρεις, είμαστε και λίγο ξεπέτας. Άρα... Τι είπες, τι έλεγε ο Κυρφώτης, επιμονή και υπομονή. Δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Και επιμονή. Σωστό. Τώρα αυτή είναι μια κλασική κοινότοπη ερώτηση. Είμαστε στην πέμπτη αγωνιστική, έχετε παίξει ένα μάτς κυπέλλου που ανατρέψατε την κατάσταση. Είναι η χαζή ερώτηση που κάνουν οι δημοσιογράφοι και που και ο κόσμος θα ήθελε να ακούσει μια απάντηση. Όσο μπορεί να παίξει ρόλο τόσο νωρίς. Ποιος είναι ο στόχος του φέτος? Γιατί το λέω αυτό? Ο Βασίλης Αλαμπρόπουλος, που τον ξέρεις και σε ξέρει από το παρελθόν, μίλησε για το στόχο ενός ευρωπαϊκού στήριου και εσύ ο ίδιος, προτού αρχίσει η σεζόν, προτού κάνετε τις μεταγραφές, είχες βάλει όχι ακριβώς ορόσημο, βγήκε από το στόμα σου η κουβέντα για μια πέμπτη θέση. Σε συνάντηση κιόλας με αλλαγή του φορμάτ. Ο πρώτος στόχος είναι να μπούμε στις θέσεις 5-8. Και εκεί, από εκεί, να διεκδικήσουμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί το καινούριο φορμάτ θα σου δώσει τη δυνατότητα αυτή. Άρα, μην φτάνουμε στο δεύτερο σκαλοπάτι, ας φτάσουμε στο πρώτο. Στο πρώτο. Για να μπορέσουμε να πατήσουμε και στο άλλο. Εντάξει. Τώρα, αυτό είναι μια διαδικασία χρονοβόρα που θα πάρει πολύ καιρό και μέσα σε αυτό το διάστημα θα υπάρχουν και σκαμπανεβάσματα, δηλαδή το ποδόσφαιρο και η ζωή μας η ίδια. Δεν πάει έτσι. Θα είναι έτσι, θα είναι έτσι, θα έρθει λίγο στα διακυμάνσεις. Είναι διακυμάνσεις. Σε αυτές τις διακυμάνσεις εμείς σαν οργανισμός, τουλάχιστον εγώ σαν προπονητής και οι ποδοσφαιριστές μου, θέλουμε να έχουμε έλεγχο των συναισθημάτων. Δεν πετάμε στα σύννεφα. Μια φορά ρώτησα τον Ομπράντοβιτς, τι είναι το σημαντικότερο. Ο Ομπράντοβιτς έχει πάρει 9 κύπελλα από τα Λιτρίνα. Στη διάρκεια ενός αγώνα, στη διάρκεια μιας σεζόν. Και μου είπε αυτό ακριβώς. Το πώς αλλάζεις το τσιπάκι σου και πώς διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου μετά από ένα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν εμένα σαν άνθρωπο, γιατί μου έχουν συμβεί πολλά στη ζωή μου, εάν δεν είχα αυτό το στοιχείο, πραγματικά θα μπορούσα να είχα τρελαθεί. Για πολλούς λόγους. Που δεν είναι ώρα να το δω. Νομίζω η διαχείριση των συναισθημάτων και η ψυχραιμία είναι αυτή που θα σου δώσει, θα σε κάνει μάλλον να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, να μην είναι ενθερμό ποτέ, γιατί ένας προπονητής όταν παίρνει αποφάσεις ενθερμό, τις πιο πολλές φορές θα κάνει λάθος. Στην Ελλάδα που κυριαρχείται από το δώσει μην σήμερα, το να βάλεις τη διαδικασία, εδώ βλέπω και είναι από πίσω στην ντεκόρη φανέλα του Όφη, το αποτέλεσμα, το στόχο του 5-8, του τι μπορεί να πετύχει η ομάδα συνδυάζοντάς το με την ανάπτυξη των Ακαδημιών, εκεί όπου ο Όφη ομολογουμένως κάνει καλύτερα. Και έχει ένα πρόγραμμα για να... Πώς μπορεί να εγκολπώσεις τους πιτσιρικάδες, ας πούμε. Αυτό τώρα θα σου πω και μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Μπούση τις αρχές όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο και μου ζητούσε τη γνώμη για πώς τα βλέπω, ότι τόσα χρόνια μας στο ποδόσφαιρο, δεν ήξερα ποδόσφαιρο. Και το όραμά του τότε ήταν αυτό. Θα κάνω τις ακαδημίες, θα κάνω γήπεδα, θα κάνω... Το γήπεδο, ναι. Τότε του είχα πει ένα πράγμα. Λέω, Μάικ, ναι, να τα κάνεις, αλλά κοίτα την πρώτη ομάδα. Αν δεν υπάρχει πρώτη ομάδα στην Super League 1, στην Αλφα Εθνική, δεν θα μπορούσε να κάνεις τίποτα παρακάτω. Άρα κοίτα εκεί και δούλευε εκεί. Κοίτα εκεί
να είναι καλά η πρώτη ομάδα και δούλευε εκεί. Και όντως αυτό έκανε. Και αυτή τη στιγμή ο Όφη νομίζω ότι πέρα από τα παιδιά που είναι τώρα στην πρώτη και ομάδα. Παίζουν. Και κάποια παιδιά παίζουν και κάποια άλλα μπορεί να παίξουν στο μέλλον. Έχει από κάτω πράγμα και πράγματα να κάνει. Οι ακαδημίες λειτουργούν έτσι ούτως ώστε να τροφοδοτούν την πρώτη ομάδα. Θα μου πεις, μπορεί κάποια στιγμή ο Όφη να έχει όλη την ομάδα από τις ακαδημίες? Όχι. Μπορεί όμως κάποια παιδιά από αυτά να παίζουν στην ομάδα, να πρωταγωνιστούν στην ομάδα και μακάρι να είναι το σκαλοπάτι στο να πάνε σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Να πάνε στο εξωτερικό, να δουν άλλα πράγματα. Βάζεις σε κάτι κόκκινες γραμμές? Στην καθημερινότητα, στην προπόνηση, στον αγώνα, στο ταξίδι, στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο. Από θέμα κανόνων πειθαρχίας, και... ναι. Εντάξει, πειθαρχία νομίζω ότι ξεκινάει από το σεβασμό. Εγώ αυτό που κάνω είναι να δίνω απεριόριστο σεβασμό στους συνεργάτες μου, στους ποδοσφαιριστές μου, στους ανθρώπους που δουλεύουν για την ομάδα, στους αντιπάλους. Δίνω. Και περιμένω να εισπράξω σεβασμό. Δεν επιβάλλω σεβασμό. Σωστό. Σε συνέντευξη που μετά το μάτς με τον Άρη, είπες ότι έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο για αυτούς που έφυγαν ή αυτούς που θα έρθουν. Εκεί χτύπησες κέρια σε στόχο ή έτυχε να το πεις? Όχι, εγώ είμαι αυτής της λογικής. Οι παίκτες μου είναι καλύτεροι στον κόσμο. Ναι, γιατί αυτούς έχω αυτή τη στιγμή. Αυτούς έχω. Σωστό. Το ποιος θα... Και στις ομάδες που ήμουν ποδοσφαιριστής, σαν παίκτης, με ενοχλούσε αυτό. Έλα μωρέ τώρα, ναι, με το Δέλα. Πού πάει? Έφευγε ο Δέλας από την ΑΕΚ, π.χ. από τον Άρη. Από... Πήγαινε αλλού, έπαιξε. Καλά, είχαμε το Δέλα και πήρες αυτόν. Αυτή η λογική θα πρέπει να φύγει. Αυτούς που έχουμε τώρα είναι οι καλύτεροι. Αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Σε αυτούς αγαπάμε. Μια διαφοροποίηση, π.χ. τώρα. Όχι διαφοροποίηση. Τι αισθάνθηκα στη Ρώμη. Άνθρωπος που φορούσε τη φανέλα της Ρώμα και ήταν μέσα στο προπονητικό, τον αγαπούσε όλος ο κόσμος. Τον είχε σαν δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί, όχι γιατί φορούσε τη φανέλα. Αγαπούσε την ομάδα. Αγαπούσε την ομάδα. Την περασμένη Τετάρτη, μετά την ανατροπή και την νίκη του Πανετολικού, ρίξεις μια σπότα για τον κόσμο και την ατμόσφαιρα, λέγοντας ότι δεν ήταν. Η κατάσταση δεν βοήθησε, η ατμόσφαιρα. Όφη είναι σε αυτό το επίπεδο, και το λέω εγώ και το χρεώνομαι εγώ, είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί ο κόσμος είναι καλομαθημένος, είναι απαιτητικός στο παρελθόν, αλλά και στο πριν από λίγο καιρό. Έχουν συμβεί καταστάσεις, αποχές οργανωμένων, συλλαλητήρια, το ένα το άλλο. Πώς όλο αυτό σε έναν άνθρωπο που είναι 8 μήνες εδώ μπορεί να το διαχειριστεί και να βάλει την ηρεμία? Καταρχήν δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για ένα τόσο ωραίο γήπεδο και μικρό ποδοσφαιρικό γήπεδο να μην έχει κόσμο. Να μην έχει κόσμο. Που είναι στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή είναι προσβάσιμο εύκολα. Δεν ξέρω τι υπάρχει το γύρω-γύρω και δεν έχω ασχοληθεί και ούτε θα ασχοληθώ ποτέ, γιατί άλλη είναι η δικιά μου δουλειά. Θα κάνω έναν παραλληλισμό. Εάν κάνεις ένα λάθος και πέσω πάνω, τι κάνεις, Βασίλη? Θα σου φτιάξω την ψυχολογία ή όχι? Προφανώς και όχι. Εάν κάνεις ένα λάθος, σου πω, πάμε ρε Βασίλη. Πάμε. Θα το βρεις μετά. Ναι. Εκεί θα σε βοηθήσω. Μου δίνεις και ένα κίνητρο. Αυτό θέλω να... Δηλαδή, ας τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί είναι και κάτι άλλο που θέλω να το πω αυτό. Κανείς στην κερκίδα δεν ξέρει τι πλάνο υπάρχει μέσα στην ομάδα. 100% βέβαια. Αν το πλάνο σου εσένα ήταν να έχεις υπομονή στο παιχνίδι, να κυκλοφορείς την μπάλα, να φτάνει, και ο κόσμος βλέπει μία μπάλα να πηγαίνει πέρα δόθε, προφανώς και θα αντιδράσει. Αλλά μπορεί να είναι ένα πλάνο. Ή να παίζεις με μεγάλες μπάλες, μπορεί να είναι ένα πλάνο. Άρα δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες για να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Ας τελειώσει το παιχνίδι. Και σίγουρα ο κόσμος θέλει θέαμα, θέλει γκολ, θέλει... Αλλά πολλές φορές, όταν έχεις μια ομάδα 10 άτομα πίσω από το κέντρο ή μέσα στην περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο άλλο στο ποδόσφαιρο. Δεν παίζουμε PlayStation.
Τελευταίο κεφάλαιο. Εθνική ομάδα. Είναι 1η Ιουλίου, Ντραγκάο. Είναι βιο, σφυριλατημένο και μέσα στη συλλογική μνήμη του κάθε Έλληνα, του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 105 και 1 λεπτά το κόρνερ του Τσάρτα. 104 και 36. Μπράβο. Λοιπόν, πειράτε εσύ και ο Κατσουράνης, πρώτα απ' όλα μια προφανής ερώτηση είναι πώς δεν κουτουλήσατε να τον. Κοίταξε, αυτή η στιγμή νομίζω ότι θα με συνοδεύει μέχρι να φύγω από τη ζωή. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου και η πιο ευχάριστη και η πιο προβεβλημένη και η πιο αναγνωρίσιμη και είναι κάτι σαν το βάλ το αγόρι μου, το δικό σου, είναι εγώ και φύγαμε για τελικό. Είναι πολλά. Αλλά αυτό, στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία είναι η αγάπη, ο σεβασμός που δείχνει ο κόσμος ακόμα και σήμερα και σε μένα και σε όλα τα παιδιά, άσχετα αν βάλαν γκολ ή δεν βάλαν γκολ, και αυτό το απλό ευχαριστώ που ακούμε για το αυτό που αισθάνθηκαν, όχι αυτό που είδαν, αυτό που αισθάνθηκαν. Και αυτό που αισθάνθηκαν δεν θα φύγει ποτέ. Έχει πει η Μάγια Αγγέλου, μου δίνεις ωραίες πάσες, ρε Μπαγάσα. Εσύ διαβάζεις, εγώ δεν διαβάζω. Όχι, έχει πει ένα πολύ ωραίο, λέει, οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι τους είπες. Θα ξεχάσουν τι τους έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ τι τους έκανες να αισθανθούν. Αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι αποτυπωμένο στη συλλογική μνήμη αυτό το γκολ. Αυτό νομίζω, αυτό ναι, νομίζω είναι κάτι που είναι σαν μια. Όχι αυτό το γκολ, αυτό ο θρίαμβος, το έπος όλο. Μια ανεξίτηλη σφραγίδα για όλους τους Έλληνες που είχαν τη δυνατότητα να το ζήσουν, γιατί έχουν περάσει 20 χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν 20χρονα παιδιά τώρα που δεν είχαν γεννηθεί. Που δεν είχαν γεννηθεί. Το είχατε δουλέψει, προπόνηση, τη φάση, ή προέκυψε. Ξέρουμε, εγώ ήξερα τον Βασίλη και από την ΑΕΚ, αλλά ο Βασίλης πάντα έψαχνε εκεί, μας έλεγε, δηλαδή πρώτο δοκάρι. Και το χτύπημά του, κοίταξε, τον γκολ είτε εγώ την ακουμπούσα την μπάλα γιατί την ακούμπησα, είτε ο Κατσουράνης θα μπαινε γκολ. Είτε την έβαζε ο Φίσας, μπήκε στα δίχτυα μέσα. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις φάσεις, τις στατικές φάσεις και ειδικά στα corner, είναι το χτύπημα. Το χτύπημα. Δηλαδή το χτύπημα του Βασίλη ήταν τέτοιο που και μόνη του μπορεί, ή μόνη του να πήγαινε μπάλα μέσα. Στους πανηγυρισμούς φαίνεται ότι κάτι του λες, τι του είπες. Του Τσάρτα. Άντε ρε. Ναι. Έκανες ένα corner show, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι κιόλας. Τη Βέρα φιλάς, τι κάνεις τη Βέρα του. Εντάξει, τι κάνουν, ναι. Εμένα μου αρέσει να επιβεβαιώνονται οι άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό. Μέσα στην καλή χαρά, μέσα στα πανηγύρια, τα ταρατατζούμ και τα τριαλαρή τριαλαρό, το ίδιο βράδυ, κάτσε να το πάρω εγώ τα χαρτιά μου, έχεις κάνει μια δήλωση που λες είναι η εκπληκτική αίσθηση με μια κίνηση, με ένα γκολ, με μια προσπάθεια να βγάζεις τόσο κόσμο στους δρόμους, μετά τον τελικό. Μόνο που φοβάμαι, τάδε έφη Δέλλας, 4 Ιουλίου του 2004, ότι δεν θα εκμεταλλευτούμε και πάλι ως ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη μοναδική εμπειρία που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και γύρνα 20 χρόνια μετά και πες μου αν δικαιώθηκες ή δεν δικαιώθηκες. Κοίτα, στα λεγάκιδες υπάρχουν πολλοί. Πώς, στα λεγάκιδες. Δεν θέλω να μπω σε αυτό. Το λέω εγώ. Όχι, δεν θέλω να μπω σε καμιά τέτοια διαδικασία. Ήταν όμως τεράστια ευκαιρία να μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα, όχι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό. Το 2004, ο θρίαμος και όλο αυτό που έγινε. Ακριβώς. Τι άλλη σκηνή, έτσι τώρα που τελειώνει. Σ' άρεσε το σταλεγάκηδες. Σταλεγάκηδες, δεν πάκω. Ξέρω τους αυτοφοράκηδες, αλλά τους σταλεγάκηδες δεν το ξέρα. Τι άλλη σκηνή σου έχει μείνει χαραγμένη από εκείνες μέρες. Θα πω δύο. Όταν επιστρέψαμε, ένα παλικάρι να κοιτάζει το λεωφορείο που ήμασταν μέσα για να φτάσουμε στο Καλλιμάρμαρο. Εντάξει, η εικόνα στο Καλλιμάρμαρο είναι πραγματικά τρομακτική με τόσο κόσμο. Ένα παλικάρι λοιπόν να κοιτάζει το λεωφορείο και να κλαίει και να λέει σας ευχαριστούμε. Και μία κυρία ηλικιωμένη
να τρέχει, να προσπαθεί να είναι πίσω από το λεωφορείο με ένα πι και να μας στέλνει φιλιά. Γιατί εγώ ήμουν καθόμουν στη γαλαρία και το είδα και ήταν πίσω από το λεωφορείο ακριβώς. Επειδή μίλησε για κλάματα, έχει κλάψει ποτέ για το ποδόσφαιρο? Από τη λύπη μια σύνταση, Έχω συγκινηθεί από την πίεση περισσότερο στο παιχνίδι μπαράζ με τον Πανετολικό με την Ξάνθη. Μετά το παιχνίδι. Γιατί είχα πάει μέσα της περίοδου, ήταν πάρα πολύ αγχωτική εκείνη η χρονιά. Και από την πίεση και το ξέσπασμα περισσότερο και όχι από κάποια συγκίνηση. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπος που δεν... Αυτοπροσδιορίστηκες προηγουμένως. Από τότε που σταμάτησες όλα αυτά τα χρόνια, τα 12, είδες ποτέ κάποιον, δεδομένου κιόλας, γιατί το λέω, αν και άρχισες από εξτρέμ, η Ελλάδα παράγει, είναι μια σχολή, είναι ένα, για κάποιον λόγο, για πολλούς λόγους, σχολή παραγωγής, στόπερ, κεντρικών αμυντικών. Έχεις δει κάποιον που να είναι τάλε κουάλε ο δόλας, που να παίζει με το δικό σου στυλ, που να... Στο δικό μου στυλ όχι, αλλά θεωρώ ότι κάνανε παιδιά τεράστιες καριέρες. Ο Κώστας Μανολάς. Ο Μανολάς, ο Παπασταθόπουλος. Που αυτά τα παιδιά τα ξέρω από μικρά από... γιατί παίξαμε μαζί. Κάνανε τεράστιες καριέρες. Πολύ σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Με περισσότερα και καλύτερα προσόντα από μένα. Σίγουρα οι αμυντικοί υπήρχαν και υπάρχουν. Τώρα ο Κουλιαράκης νομίζω ότι είναι τα best. Από τα καλύτερα στόπερ, νομίζω ότι θα έχει πολύ καλή προοπτική εάν συνεχίσει να δουλεύει το ίδιο, να είναι συγκεντρωμένος, να μην νομίζει ότι εκεί που πήγε. Έπιασε τον παπά. Έφτασε. Τι είχα πει τότε κάποτε στο Σοκράτη, μην βάζεις ταβάνι στα όνειρά σου. Μπορείς και πιο ψηλά. Έχεις τις δυνατότητες. Και στον Κώστα το ίδιο. Γιατί είναι παιδιά που πραγματικά ακούγανε πολύ και είχαν και πάρα πολλά προσόντα. Δεν μου κάνει καρδιά να σε αφήσω, γιατί έχουμε μια τρομερή κουβέντα, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό για λόγους οικονομίας του χρόνου που λένε. Μια τελευταία ερώτηση. Το πέρασμά σου, που ακόμα συνεχίζεται βεβαίως γιατί είσαι προπονητής και το μέλλον είναι μπροστά σου, ποτέ ο Θεός, τι σε δίδαξε το ποδόσφαιρο? Τι με δίδαξε το ποδόσφαιρο? Σε ποια στάση ζωής σε οδήγησε, τι κουλτούρα σου έβαλε στο μυαλό, στο παιδί, από το μικρό μοναστήρι? Θα σου πω κάτι που λέω στα παιδιά τώρα. Για να πας μπροστά σε οτιδήποτε και αν κάνεις, πάντα πρέπει να κοιτάς πίσω. Γιατί μόνο έτσι αντιλαμβάνεις την απόσταση που έχεις διανύσει. Κοιτάζοντας λοιπόν πίσω από εκεί που ήμουνα, το που μπόρεσα να φτάσω σαν ποδοσφαιριστής, για το μοναδικό πράγμα που είμαι χαρούμενος σαν Τραγιάνος, και αυτό δεν το λέω εγώ, μου το επιβεβαιώνουν οι άλλοι που ήταν στην πορεία μου, τους γνώρισα στην πορεία μου μέχρι και τώρα, γι' αυτό που χαίρομαι πραγματικά είναι ότι δεν έχω αλλοιωθεί σαν χαρακτήρας, ό,τι και αν μου έχει συμβεί. Και αυτά που μου έχουν συμβεί είναι πολλά, και καλά και κακά. Άρα λοιπόν, περνώντας σε μια διαδρομή τέτοια, να μην έχεις αλλοιώσει το χαρακτήρα σου ούτε στο ελάχιστο, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και δεν νομίζω να αλλοιωθεί και στην πορεία των χρόνων. Και ένα άλλο που παράλληλα με αυτό, είναι ότι για να φτάσεις ψηλά, πρέπει να είσαι ταπεινός. Τα μάτια σου τα έχεις κάτω. Γιατί η ίδια η ζωή, το ίδιο το ποδόσφαιρο, θα τη φας τη σφαλιάρα σου. Τη στιγμή που πιστεύεις ότι έχεις φτάσει. Άρα λοιπόν, πάντα λέω στα παιδιά, κοιτάξτε πού ήσασταν, από πού ξεκινήσατε, κοιτάτε πίσω σας, για να δείτε, όχι, για να κάνετε ένα flashback, πού ήμουνα. Ήμουνα εκεί, έφτασα εδώ, είμαι καλά. Καλά είμαι. Καλά είμαι. Προχωράω. Και για να φτάσεις ψηλά πρέπει να είσαι ταπεινός. Όσους ανθρώπους γνώρισα στην καριέρα μου την ποδοσφαιρική, στη ζωή μου την προσωπική, οι μεγάλοι άνθρωποι ήταν και ταπεινοί άνθρωποι. Δεν ήταν αυτοί που φωνάζαν πολύ, δεν ήταν αυτοί που είχαν έπαρση, υπεροξία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Νομίζω ότι η κουβέντα που σου λέω, επειδή έχεις γνωρίσει και εσύ πάρα πολλούς και αθλητές πάρα πολλούς, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ αυτό. Λοιπόν, ήξερα ότι σε παλικάρι, απόψε το συνειδητοποίησα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, Κολοσσέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Τραγιανός Δέλλας. Αυτό ήταν το πρώτο το παθενικό box out τη εφετινή σεζόν εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, στο μεγάλο γήπεδο τη τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι τα νερά Ζαρός που έχουν. Κάτσε να πιούμε. Να πιούμε, μπράβο. Που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι ιδανικά για καθημερινή κατανάλωση. Και τελειώνουμε μια συνέντευξη την πρώτη στην εφετινή σεζόν που είχε υψηλή περιεκτικότητα σε ποδοσφαιρικές αλήθειες και σε ποδοσφαιρικές ιστορίες. Καλό βράδυ, ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας.